Παιδιά, για να ενισχύσετε την προσπάθειά μας και ξέρετε ότι είμαστε ανεξάρτητοι. Δηλαδή δεν έχουμε μανατζερικά, δεν έχουμε κόμματα, δεν έχουμε παπάδες από πίσω. Δεν μας βοηθάει κανείς. Η χορηγή μας είναι ότι είναι και ότι είστε εσείς. Like. Κάντε like. Φιλιά. Καλημέρα. Εγώ άμα δεν δω κόκκινο φως, με έχει δώσει εντολή. Γιατί άμα δεις κόκκινο φως δεν μπαίνεις πουθενά. Δεν πάει πουθενά. Άμα δεν με πει ο Χιλιτίδης, κόκκινο φως, μπαμ, τι είναι το σήμα, μπαίνω. Έχεις παρατηρήσει ότι έχουμε μια τρελή οπτική παρουσία. Ο ένας εντελώς φαλακρός, ο άλλος φαλακρός με μουσι και ο άλλος και με μουσι και μαλλί. Και μαλλί. Και κόκκινο φωτάκι. Δώσε την ρακέτα και το παράκι στη σπηριάρα. Στη σπηριάρα δώσε. Δώσε. Final Four. Καταρχήν είδα μια θλίψη πριν από λίγο στην εκπομπή του φίλου μου του Καμόρα. Γιατί επήλθε το τέταρτο μνημόνιο. Και... Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος, διότι ήρθε το τέταρτο μνημόνιο χωρίς να ανοίξει μύτη. Γιατί να ανοίξει μύτη? Δεν άνοιξε μύτη. Πώς ανοίξει, δεν άκουσε τα χιουκαρίσματα εκεί στο μπαλκόνι? Ποιο μπαλκόνι? Έπαθα πλάκα σήμερα για το φαινόμενο Survivor. Έβαλαν το Survivor να παίξουν Έλληνες με Τούρκοι και χάραμε, λέει, τα καλάθια και βρίζανε. Βάζαμε τα καλάθια, πανηγυρίζανε. Σαν τον γκολ των Χαριστέα στο Euro. Φωνάζουν τώρα και καλά μας κάνουν. Κατακρίνουν τον κόσμο και λέει. Να λέει, βλέπουν οι Έλληνες Survivor. Καλά μας κάνουν. Και το μπουκαλάκι που έπεσε στο κεφάλι του Ίβιτς. Και δεν ενδιαφέρονται για το μνημόνιο. Ακούστε κάτι, ρε. Ο λαός θέλει να ξεχαστεί. Εγώ την πήρα γραμμή τη δουλειά. Και αυτή την πήρα. Ο λαός μια χαρά έχει το πρόβλημά του. Μια χαρά έχει το οικονομικό του θέμα. Μια χαρά έχει την ανεργία του. Μια χαρά έχει τη μετανάστευση του παιδιού του. Μια χαρά έχει την αρρώστια του που δεν μπορεί να τη λύσει γιατί τα νοσοκομεία είναι έτσι. Αλλά να σας πω και κάτι, ρε. Μην κατηγορείτε ένα λαό και θέλω τη γνώμη σας. Όχι, να το κατηγορήσουμε, ρε. Γιατί μόλις εσύ το πήρες καμπάρι και κομμουνιστική κυβέρνηση και μας κάνουν. Θα σου πω. Ο λαός θέλει να ξεχαστεί από τα προβλήματά του. Γι' αυτό βλέπει Survivor. Χαϊβάνια βρίζεται τώρα. Αυτό θέλω να σου πω. Χαϊβάνια μα είμαστε. Ο λαός θέλει να ξεφύγει από τα προβλήματά του. Γι' αυτό ασχολείται με τον μπουκάλι του Ίβιτς, το μάτσο με τον Παναθηναϊκό, την αλητεία του ποδοσφαίρου. Δηλαδή τι. Έχει το πρόβλημά του. Έχει την ανεργία του. Έχει το θέμα του. Ωραία. Και να κάτσει στην τηλεόραση να το ξαναδεί το πρόβλημά του. Να δει την τρέμη τη Τάι και τι άλλε τη. Να αρχίσει και ναι. Το τσακαλό του χωρίς ναι. Τα φωνή, τα παλιά τα λάθη. Να το τσακαλό του, το βλάχο να πούμε και τα λοιπά. Αγγλικά, μισά νεοζηλανδέζικα. Του Δημήτρελου, του ΣΥΡΙΖΑ και του άλλου και τα λοιπά. Και να αρχίσει, α πούμε, πες το πρόβλημά του να βάλει και άλλο πρόβλημα. Γι' αυτό βλέπουν οι άνθρωποι survive, γι' αυτό βλέπουν μπάλα, γι' αυτό πάνε στο προπό για να βγει να ξεσκάσει. Γι' αυτό πάει στην εκκλησία, γι' αυτό πάει στην εκδρομή, γι' αυτό πάει στο ψάρεμα, γι' αυτό πάει στο box, γι' αυτό πάει. Για να ξεφύγει, να ξεκάσει. Αν λέω κάτι το οποίο δεν ισχύει, πείτε μας. Καλά μας κάνουν. Λοιπόν. Αυτό εγώ έχω να πω. Εγώ πάση. Έβριζα. Καλά μας κάνουν. Αυτό είμαστε καϊβάνια. Έλα, ε. Πάρε πες στον εφαίρο εκεί πέρα. Λοιπόν, τι έχει με τον μπάσκετ, εδώ βλέπω άνθηση μεγάλη. Άνθηση. Κύριε Παρθενάκη, εδώ καταρχήν είσαι με τις φόρμες. Πας για τρέξιμο μετά αρχή. Δεν είμαι με τις φόρμες. Είμαι με ένα εφασμένο παντελόνι γαλάζιο. Παντελόνι είναι αυτό. Με μια τρίτη μπλούζα και σταράκια ρε φίλε. Μαλωμένος με τη μόδα είναι βράδυ. Μαλωμένος με τη μόδα είσαι. Άστο να το. Όχι με τις φόρμες. Άστο να το. Συγγνώμη, τσακώθηκα. Άστο να το. Δόξα τω Θεώ, πιστεύω ότι έχεις πολύ καλή. Κάτσε να ψάξω να δω που σου φοράει κανένα λουστρί με τη φόρμα. Όραση. Όραση. Κοντά δεν βλέπω. Είμαι γέρος πια. Δεν βλέπω κοντά. Δεν βλέπεις κοντά. Πολύ καλή τηλεόραση μήπως. Μέτρια τηλεόραση. Μέτρια τηλεόραση. Εμείς δεν βλέπουμε τηλεόραση. Λοιπόν, είναι μια. Την εβδομάδα. Αυτή που θα έρθει. Αυτή που διανύουμε. Ναι, ναι. Πρώτο και κυριότερον. Ξεκινάει αύριο. Ναι. Ξεκινάει αύριο το Final Four της EuroLeague που γίνεται στην Κωνσταντινούπολη. Ναι. Εντάξει, μπορεί να μην συμμετέχει η ομάδα από την πόλη μας. Κάποτε συμμετείχε. Βλέπουνε, μωρέ, στα ψιλοκαφενεία. Ναι, αλλά... Ψιλοβλέπουνε αλλά από την είναι αλήθεια. Είναι από κάθε άποψη πολύ ενδιαφέρον. Πολύ ενδιαφέρον σαν διοργάνωση. Συμμετέχει ο Ολυμπιακός της ΣΚΑ Μόσχας, η Φενέρ και η Ρεάλ Μαδρίτης. Ναι. Για μένα, βάσει της αξίας και της πορείας των ομάδων, συμμετέχουν οι τέσσερις πιο καλές ομάδες, βάσει της συνολικής τους παρουσίας. Γιατί μιλάμε για μια μακρά χρονικά διοργάνωση ναι. Φέτος. Ναι. Δηλαδή, οι καλύτερες προκρίθηκαν είτε έχοντας πλεονέκτημα, είτε μη έχοντας πλεονέκτημα έδρα. Ωραία. Και τα ζευγάρια είναι καλά. Παίζει ο Ολυμπιακός με την ΣΚΑ. Υπενθυμίζουμε ότι ο Ολυμπιακός είχε κερδίσει. Ένα απίστευτο τίτλο κόντρα στη ΣΚΑ πάνω από 35-40 εκατομμύρια έκανε τότε, όπως κάνει και τώρα. Ναι. Το 2012 με το καλά του Πρίντεζη, με το πεταχτάρι του Πρίντεζη. Πεταχτάρι. Ναι, έτσι είναι η κίνησή του. Έτσι λέγεται. Ναι, και ήταν μια πολύ ωραία έτσι. Τώρα εικόνα. Τι βλέπεις. Τώρα έχει ψουπλάκι. Λαού έχει, πάνε λαοί και οι τέσσερις ναι, ομάδες. Έχουν λαού. Ναι, ναι, έχει. Στην Τουρκία, έχει. Δεν κουνιώνται εκεί. Έχει. Έχει φάπα εκεί. Οι περισσότεροι συνάδελφοι είπαν ότι επικρατούν
Δεν έχει. Πολύ αυστηρά μέτρα. Δεν έχει εκεί πέρα. Οπότε δεν γονιόνται εκεί. Νομίζω ότι δεν θα υπάρχει. Ουσία στο πατάκι βαράει. Έχουν θέματα με τι βόμβε και με του τρομοκράτε αυτοί εκεί πέρα. Με του ίσει. Είναι πολλά τα θέματα. Εντάξει, νομίζω ότι. Καλά κάνουν. Θα πρέπει να έχουν πάρει τα πιο αυστηρά μέτρα, αλλά ποτέ δεν μπορεί να είσαι σίγουρο. Από εκεί και πέρα. Τι. Όχι, από εκεί και πέρα αύριο είναι τα παιχνίδια. Ο Ολυμπιακός με την ΤΣΚ παίζει 6,5 ώρα. 9,5 ώρα νομίζω η Φενέρ με την Ρεάλ Μαδρίτης. Όχι γιατί... το διατροφολόγο. Γιάννη. Όχι το διατροφολόγο. Το DRX. Ο DRX. Κακά ναι. Τα ψέματα. Τρίτη βράδυ. Η ημιτελική έχουν μεγάλη αγωνία σαν προάγγελο στη διοργάνωση. Από εκεί και πέρα. Έχει ελπίδες να το κατακτήσει ο Ολυμπιακός. Κοίτα με τον Ολυμπιακό, βάσει ρόστερ και βάσει αξίας, νομίζω ότι είναι το outsider. Αλλά είναι outsider. Ο Ολυμπιακός έχει τέτοιο κάρμα πολλές φορές στις τελικές φάσεις. Το ξαναείπαμε ότι ο μπασκετικός Ολυμπιακός έχει πολύ καλό αίρισμα γενικότερα στο φίλαθλο κοινό και στους μπασκετικούς. Δηλαδή προβάλλει κάτι υγιές, κάτι με ελληνικό κορμό. Και γενικά οι δύο Αγγελόπουλοι, οι κύριοι Αγγελόπουλοι, έχουν κρατήσει ένα προφίλ πολύ σοβαρό. Δεν είναι αντιπαθητική, δηλαδή. Δεν είναι αντιπαθητική, όχι. Δεν είναι. Τώρα όχι, από εκεί και πέρα, άσχετα με το γεγονός ότι δεν πάει να είναι Ολυμπιακός και τα λοιπά, σαν ομάδα που δεν συγκεντρώνει καθόλου. Δεν συγκεντρώνει όμως. Ο μπασκετικός Ολυμπιακός έχει ένα καλό. Ναι. Πώς να το πω, όνομα. Αυτό, γενικά. Αυτό είναι κακό brand για μένα. Name. Brand name. Αυτό είναι κακό για μένα. Ναι, είναι κακό για σένα. Κακό εντάξει. Για μένα γιατί εγώ θέλω συναισθήματα δυνατά. Μίσος. Όχι, εντάξει. Ναι. Πολύ, εντάξει. Το μπάσκετ δεν έχει τέτοια ψυχή. Δεν έχει τέτοια. Δεν έχει. Ναι, βλέπω πέρασε. Πάω κάρι, τελείωσε αυτό το συνέστημα. Ναι, μακάρι να ξαναέρθει. Αν και το βλέπω λίγο δύσκολο. Τέλος πάντων. Εξεπλανήθηκε το άθλημα. Ναι, ναι. Άρης Πάοκ αυτή τη στιγμή δεν έχουν αγωνιστικά δεν έχουν. Κάτι να περιμένουν. Ο Άρης περιμένει την τελευταία αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό 25-5. Δεν μου κάνει τη λογικά να αποκλειστεί, αλλά περιμένει το μικρό τελικό. Λογικά την ΑΕΚ. Δεν μου κάνει. Θα υπάρχει και λίγο ενδιαφέρον. Και ο ΠΑΟΚ έχει αποκλειστεί από τον Άρη στην οκτάδα και δεν θα το, υπάρχει το, αναμονή το, γιατί το οικονομικό κομμάτι είναι πολύ δύσκολο. Δεν πουλάει. Δεν πουλάει, εντάξει. Δεν έχει... Θα πρέπει να βρούμε καφρίλα τρόπο. Δεν έχει. Το ποδόσφαιρο βγάζει τα σκατά από την ψυχή του ανθρώπου. Να, αυτό είναι το θέμα. Ναι, το να σου πω και κάτι. Και αυτό, δεν υπάρχει άλλο άθλημα που να βγάλει. Εδώ πάω, βλέπω box εγώ. Ναι. Kickbox και MMA. Ελλάδα-Τουρκία έπαιζε. Ναι. Ήρθε ένα Τουρκαλά εκεί και έβαλε μια σημαία τη. Πώ το λένε. Των γκρίζων λίγων, ναι. Μέσα εδώ του ΠΑΟΚ το γήπεδο, ήρθε ο Παλαιστής, ο Έλληνας, ο kickboxer και Παλαιστής 120 κιλά, πιαστήκανε. Αρζουμανίδης. Ο Αρζουμανίδης, ένα λεπτό και 40 δευτερόλεπτα, τον έριξε κάτω τον Τουρκαλά. Ναι. Δεν είχε όμως να βγάλει, να πούμε, από την ψυχή του άλλος. Αυτό το σε σκίσαμε, σε κάναμε, κατάλαβες τι θέλω να πω. Είναι κοινωνιολογικό θέμα. Λοιπόν, οπότε ναι. Μας ακούνε και στην Γερμανία. Εμάς. Ναι. Ναι. Θα δώσουμε χαιρετίσματα στον Γιάννη τον Κούκο. Τον... Κούκος. Κούκος, Κούκος. Ναι, είναι προπονητής σε ομάδα στο Γκέτιγκεν, αν δεν κάνω λάθος. Μπάσκετ. Να θυμάμαι καλά. Και μάλιστα ανέλαβε πέρσι. Ναι. Και κατάφερε την γυναική ομάδα της πόλης να την προβιβάσει στην Α1. Έχει λεφτά εκεί πέρα. Θα πάει είναι μπροστά. Πολύ καλά. Θα πάει μπροστά. Ας μείνει ο Κούκος εκεί, ο άνθρωπος. Στα βασικά. Ναι. Ας μείνει στα βασικά ζητήματα που έχει να κάνει με την ασφάλεια και την πληρωμή ενός επαγγελματία ανθρώπου. Είναι καλά. Και αυτό. Έχει τα βασικά και θα κάτσει εδώ, κάτσει τώρα τον Καγκαλούδη να τον κάνει σκουμάντο. Όχι, όχι. Το συγκεκριμένο παιδί είναι από τις περιπτώσεις των ανθρώπων. Ναι, είναι στην ηλικία μου. Επέλεξε να φύγει και δικαιώθηκε χωρίς να είναι πολλά. Πολύ γνωστό όνομα. Θα το κάνει όμως. Μπορεί να το κάνει. Έχει φύγει, ρε φίλε. Έχει φύγει. Yeah. Και αναδείχθηκε και. Να σωθεί το παιδί, ναι. Με τη δουλειά του. Δηλαδή έχει μεγάλη. Πώς να το πω. Εφαρμογή του ότι αν ρισκάρεις και είσαι καλός αυτό που κάνεις στο εξωτερικό, δεν υπάρχει περίπτωση να μην ανταμυθείς. Και δεν μου λες τώρα, ρε φίλε. Σε λογικά προϊστάμενα. Πώς κάνει ζάφτη αυτό η γυναική ομάδα. Τι εννοεί πώ κάνει ζάφτη. Πώς με τις τρελές εκεί κάνει. Εντάξει, ρε φίλε, υπάρχουν κάποιοι προπονητές που έχουν επιλέξει να είναι. Όντως και εγώ. Το κορυφαίο ξέρω ποιο είναι. Ότι οι περισσότεροι. Κάτσε, ρε φίλε, εδώ. Προπονητές γυναικείων ομάδων. Για ψυχιατρίο είναι. Τα μαλλιά τους δεν πέφτουν. Έχουν ασπρίσει από τα 35, από τα 34, από τα 40. Είναι αποδεδειγμένο. Αυτοί πρέπει να είναι στα βαρέα ένσημα. Οι προπονητές γυναικείας ομάδας. Φίλε, αυτοί πρέπει να έχουν σιδερένια στο μάχια. Τι πλάκα κάνεις. Γυναίκα τώρα κάθε 20 δευτερόλεπτα να αλλάζει τα συναισθήματά της. Δεν υπάρχουν. Φαντάζεσαι. Εφού γυναίκες τώρα, αφού τη λες πάμε να πιούμε καφέ και ετοιμάζεις. Περίμενε. Μην μπερδεύεις τώρα. Αυτό το άλλο το ένα. Πώς το έχεις. Άσε τώρα Στέλιο, τι είναι το άλλο γυναίκες τώρα. Συνδέει. Όχι ρε γυναίκες τώρα. Μην μπερδεύομαι τώρα. Κάτσε να σου πω κάτι. Δηλαδή και εμείς οι άντρες σαν μέρος μιας επαγγελματικής κατάστασης και σε ομάδα. Νομίζεις ότι είμαστε καλύτεροι, είμαστε πιο υποφερτοί. Ναι ρε είμαστε. Εγώ έχω κάποιες αμφιβολίες. Ορίστε.
Εντάξει, πάνε κάνει εγώ σου λέω για υψηλό επίπεδο. Υψηλό δηλαδή επίπεδο. Δεν έχεις δει επαγγελματίες αθλητές πολύ καλά αμοιβόμενους ναι. για ψήλου πείδημα να μην μιλούνται ή να έχουν πολύ... Εντάξει, αυτοί την έχουν διαστέλους ρε φίλε. Πόσους τρελούς ρε έχει ο Ήβης στην ομάδα. Έχει τον Ενρίκε, ναι. η Μήτρα Λοτομάτο ναι. και Φελό το Νουάρντα. Αν είχε, ήταν προπονητής σε γυναική ομάδα θα είχε 20 τρελές. Αυτό σου λέει τώρα τόση ώρα. Ωραία. Πόσους τρελούς έχει ο Ολυμπιακός, βρες... παράξενους, 2-3. Βρες, ναι. βρες ερώτημα. Γι' αυτό το δίνουμε τον Κούκο, ναι. συγχαρητήρια και μπράβο το παιδί που... Ναι. Και υπάρχουν και άλλα τέτοια παραδείγματα. Ναι. Βάλε ερώτημα. Άντρας προπονητής σε γυναική πρέπει ομάδα. Πρέπει να κάνεις 25 γυναίκες στο χατήρο Λονόπου που είναι διαφορετικό ρε μάγκα. Δεν γίνεται αυτό. Άντε έχεις 2-3 τρελούς άντρες. Αυτό φίλε είναι δύσκολο. Ρε το Κούκο ρε, μπράβο. Μπράβο ρε Κούκο. Μπράβο ρε Κούκο. Κούκο, μπράβο. Μπράβο Γιώργο. Λοιπόν, πάμε τώρα λίγο στον Ηρακλή, ο οποίος την Τετάρτη. Δεν τα πάει καλά, πέφτει. Καλά τα πάει καλά. Για χαρά είναι ο Ήρα. Πώς γίνεται να πέσει ρε Κωστήλ, εδώ λέμε για άνοδο. Δεν παίζει, λέω. Δεν παίζει τελευταία. Δεν παίζει. Έκανε μια ήττα εκεί με τον Έκανε μια ήττα, 2-2, τώρα κέρδισε 3-2. Προκρίθηκε στο τελικό γύρο των playoff. Παίζει με το Φάρο Κερατσινίου. Όπα. Το Σάββατο είναι το πρώτο ραντεβού, 5 ώρες στο Ιβανόβι, με πλεονέκτημα έδρας. Ναι. 1-1. Ναι. Δεν θα πέφτει καρφίτσα, πιστεύω. Ναι. Πρέπει οπωσδήποτε, όπως και δίποτε, να πάρει την νίκη το Σάββατο ο Ηρακλής, γιατί αν χάσει, πάει μετά στην έδρα του Φάρου, που είναι μια πολύ γεμάτη ομάδα. Στο Κερατσίνι. Στο Κερατσίνι. Ναι. Και άμα χάσει, τελείωσε. Ναι. Ναι. Πέταξε το πουλί. Δεν χάνει. Και εγώ πιστεύω δεν χάνει. Δεν χάνει. Αν κερδίσει. Κερδίζει, χάνει και ξανάρχεται εδώ. Και μετά. Έρχεται εδώ το επόμενο Σάββατο, το οποίο εκεί θα γίνει. Του Κουτρούλιο Γάμου. Του Κουτρούλιο Γάμου. Πιστεύω. Καζάνι θα είναι. Καρφίτσα. Ναι, βέβαια. Θα μαζευτούν όλοι οι φοιτητές από το Πανεπιστήμιο και θα πάνε εκεί πέρα να. Όχι, μην το λες. Μην το λες. Η εικόνα σε παιχνίδια τα οποία. Οργανώσου για να έχει την παμάκα είναι. Τα οποία ήταν πολύ σημαντικά με Πανιόν και Φάρο. Το Ιβανόφιο ήταν φίλε. Πάρα πολύ καλή έδρα. Το Ιβανόφιο είναι γιάφκα, βέβαια θα είναι. Γιάφκα είναι. Φίλε, έχει να κάνει όμως και με την συμπεριφορά που, θα δείξουν και οι φίλαθλοι. Δεν είναι πάντοτε τα πράγματα απλά. Ρε, γιάφκα. Μην μειώνεις. Γιάφκα το, με την καλή τι έννοια. Με την καλή την έννοια. Τα γήπεδα πρέπει να είναι. Πραγματόπουλε, πάμε και εμείς, αντιθούμε ήρα και να βρίξουμε κανένα στρόγγυλο τετράγωνο και να βοηθήσουμε την κατάσταση. Κερατσίνη. Άμα θέλουν ούνους, να πάμε και εμείς. Δεν χρειάζεται ούνους. Δεν χρειάζεται ούνους. Πώς θα πάρεις μάτς χωρίς ούνους. Λογική τώρα. Χωρίς ούνο θα πάει. Γιατί πριν. Βέβαια τώρα, α φυρίξει ο διευθυντής κανένα ανάποδο φάλ, δεν τον χρειάζεται. Αν εννοείς Fiat Uno, έλα με Fiat Uno. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει, δεν κυκλοφορεί. Δεν κυκλοφορεί. Fiat Uno δεν κυκλοφορεί. Λοιπόν, αυτά γενικά με τον Ηρακλή. Έχουμε. Ο Γιάννης Αντετοκούμπου βγήκε μέλος της δεύτερης καλύτερης πεντάδας. Σήμερα βγήκε αυτή η ψηφοφορία ή η ανάδειξη. Έλληνας. Ο δεύτερος καλύτερος. Μέλος της δεύτερης καλύτερης πεντάδας. Έλληνας φυσικά. Άσχετα αν εσύ δεν. Δεν τον παραγωγό, δεν είναι. Εντάξει, εντάξει, οκ. Μην ξεκινήσει. Νιγηριανό. Μην το ξεκινήσει. Άσε τώρα, δεν παραμείνει. Και ήρθε να επιβεβαιώσει ακόμη μια φορά ότι είναι από του πιο ανερχόμενου παίκτε. Είναι στη δεύτερη πεντάδα. Δεύτερη πεντάδα. Του MVP που λένε αυτού. Βγαίνουν τρει πεντάδε. Α, λέει πρώτη, δεύτερη. Αυτό από τα δικά μα τα. Ναι, δηλαδή α πούμε στην πρώτη πεντάδα άσου είναι Westbrook, δύο Κάρι και ξέρω εγώ. Ο Κάρι όλο περιέργο. Ο Κάρι μαζί με τον Αντετοκούνμπο είναι στη δεύτερη καλύτερη. Σοβαρά, ο Κάρι είναι το. Το shooting Κάρι είναι στη δεύτερη. Ήταν ο Χάρντεν. Έβαλε Χάρντεν, Westbrook και τρία James. Α, ναι. Δεν μπορούσε να τον χωρέσει. Ναι, αλλά άσο έβαλε ποιον έβαλε άσο τότε. Άσο έβαλε το Χάρντεν. Χάρντεν, ο οποίος έκανε και αυτός εκπληκτικά νούμερα. Ναι. Για πες. Ο Χάρι θα φανεί. Τι άλλο, προσωπικά δεν ξέρω. Κατεβαίνω στην παραλία πάρα πολύ συχνά και βλέπω και πολύ κόσμο. Και. Με την καλή έννοια να κυκλοφορεί και να ακούει μουσική ή να κάθεται και να παίρνει ένα καφέ. Βρωμάει κάτω, βρωμάει η παραλία. Δεν βρωμάει. Δεν βρωμάει. Ευτυχώς, έχει αεράκι ακόμα γι' αυτό. Ναι. Είναι ρεγαμότο. Συγγνώμη για την έκφραση. Δεν πειράζει. Απορίας άξιο πως δεν μπορούν να γίνουν 2-3 πράγματα να καθαρίσει τουλάχιστον μπροστά ο Θερμαϊκός και να έχουμε μια καλύτερη εικόνα σαν. Λεφτά. Πόσα λεφτά αλλά θέλει να δείτε. Εντάξει, πόσα δηλαδή, ποιος θα τα δώσει. Δεν ξέρω, θέλει και ειδικούς. Θέλει και ένα συγκεκριμένο τρόπο καθαρισμού των νερών. Ξέρω εγώ τι να πω. Εντάξει, είναι πολύ κακή εικόνα. Τουριστικό, ναι. Είναι η βρωμάει παραλία της. Βρωμοκοπάμε, πια στην ζέστα. Η γραμμή της νέας παραλίας ναι. είναι πραγματικά από τα πιο σημαντικά κομμάτια της πόλης. Δεν νομίζω ότι υπάρχει λύση στο πρόβλημα που δεν υπάρχουν χρήματα. Δεν είμαι ειδικός, ούτε γνώστης, ούτε. Κοίτα, είναι έρθει κανένα πρόγραμμα και φάει κανένα φράγκο. Κατά μια προμήθεια μπορεί να γίνει. Τη δικιά μου αντίληψη σαν. Άμα δεν πέσει προμήθεια. Στέλιο μου να πέσει κάνα διαγωνισμός, κάνα αυτό και τα λοιπά, να πέσει καμιά προμήθεια γερή, δεν θα γίνει.
Χωρίς προμήθεια δεν γίνεται. Βέβαια, έγινε αυτό και το κάνανε, ρε παιδί μου. Βγάλανε βαρκούλες με διχτάκια να μαζεύουν. Ναι. Να βγάλουν το δηλαδή σε άλλες πόλεις που προσέχουν την. Ποιες είναι οι άλλες πόλεις? Όλες τις παραθαλάσσιες ευρωπαϊκές. Ευρωπαϊκές. Εδώ είναι βαλκανική χώρα. Βαλκανική, μάλιστα. Εντάξει, τα περισσότερα. Περιγέσαι για Ευρωπαίος, εσύ τώρα. Δεν είμαστε Ευρωπαίος, αλλά φαντάζομαι ότι με μια. Όχι, όχι, περιγέσαι. Το αποσύρω. Νιώθεις Ευρωπαίος? Στο βαθμό που θέλω να νιώθω, προσπαθώ να νιώθω, ναι. Προσπαθείς να νιώθεις. Αλλά είναι ελάχιστα τα κομμάτια της καθημερινότητας. Καλά, αν πας για βόλτα στη Βουλγαρία, θα ντραπείς. Έχω πάει στη Βουλγαρία. Θα ντραπείς που είσαι Έλληνας. Δεν θα τραπώ που είμαι. Αν πας στα Σκόπια, θα ντραπείς δύο φορές. Έλληνας δεν θα τραπώ που είμαι, αλλά σίγουρα αν έχεις μια αντίληψη πραγμάτων για την πορεία έργων που έχουν να κάνουν με καθημερινές στιγμές του πολίτη, θα δεις ίσως πιο μεγάλη εξέλιξη σε σχέση με τα αντίστοιχα έργα που γίνονται στην Ελλάδα. Εκεί δεν πέφτει μεγάλη προμήθεια, φαίνεται. Δεν ξέρω τι να πω. Εγώ δεν τα ξέρω αυτά τα πράγματα. Μία είπαν μπήκαμε στο τέταρτο μνημόνιο. Εγώ έκανα ανάλυση φωτογραφιών το απόγευμα και έκανα το Sir Lock Holmes και τον Ηρακλή που αρώ να πούμε. Τελικά είχε μπύρα μέσα, είχε λίγη μπύρα, είχε καθόλου μπύρα, ήταν full μπύρα, ήταν ανοιχτή, ήταν κλειστή. Ασχολήθηκα με αυτά τα πράγματα. Νομίζω είναι πιο επικοδομητικά από ότι να ασχοληθώ με ένα βρώμο μνημόνιο και. Εσύ είσαι τη σύντρικα, εντάξει, τι να κάνουμε. Ποια σύντρικα είμαι? Τελικά απεδείχθη ότι υπήρχε μπύρα. Ναι. Πόσα γραμμάρια. ML, δεν ξέρω πόσα ήταν. Πάντως την ώρα που χτυπάει το κεφάλι του Ήβιτς, βγαίνει αφρός από το κουτάκι που πάει να πει ότι ήταν η μπύρα ανοιχτή. Ναι. Και εξφερδονίστηκε στο κεφάλι και με το χτύπημα βγήκε αφρός από εκεί πέρα. Το ερώτημα είναι πόσα γραμμάρια ήταν. Ναι. Από εκεί και πέρα δεν ξέρω τι να σου πω. Έκανα έρευνα εγώ με τον Ζαΐρη και με τον Πετρότο. Είχαμε μπει σε ένα σκοτεινό δωμάτιο. Είχαμε βάλει. Σε διακόψουμε, ναι, μου λέει, ναι, το παλικάρι από την. Ποιος? Ο Κούκος από την Γερμανία. Ο Κούκος μας ακούει, ρε φίλε. Ναι. Γεια σου, Κούκο. Πώς βγάζει άκρη να μας πει. Ότι τηλέφωνο, πάρε. Η μητέρα του ήταν συνάδελφος με τον μπαμπά σου, ναι, και τη λέγανε Σούζη τη μαμά του. Έλα, ρε. Στην εθνική. Ίσως τη θυμάται από την εθνική. Ο πατέρας μου είναι δύσκολο να τη θυμάται. Έκανα χαζομάρα βέβαια γιατί το είπα στον αέρα. Δεν και πρέπει να μην το πω στον αέρα. Ο Γιάννη δεν τρέχει τίποτα, δεν εκθέσαμε κανέναν. Πρέπει να έκανα αυτή τη. Άρα θα ήταν και με τον Μπούζα, τον Δημήτρη. Ο Μπούζας στην εθνική δούλευε. Ναι, το ξέρω, το ξέρω. Ναι. Και πηγαίναν εκεί οι προπονητές και κρυβόταν κάτω από το τραπέζι ο Μπούζας. Είναι πάπαμε. Πόθου και όλων προπονητές πήγαιναν, τον παρακαλούσαν τον Μπούζα, κάνε κάτι κύριε Δημήτρη. Έβαζε τον πατέρα μου στη γωνία φύλακα. Και όποιο προπονητή εκεί ερχόταν, παίκτη και τα λοιπά που δεν ήθελε ο Μπούζα, κρυβόταν κάτω από το γραφείο Μπούζα. Λείπει ο κύριο Δημήτρη, έλεγε. Έτο. Σαν τον όρθιο σα. Έτο παλιόπεδο. Από τότε είχαν αυτά τα. Είναι η μάνα του καλά, ζήρε. Είναι εντάξει. Τώρα θα μου απαντήσει. Μπράβο. Θα μα γράψει ο Γιώργο. Ο Γιάννη, συγγνώμη. Πώ βγάζει άκρη και πώ πειθαρχεί 20 θηρία τη ζούγκλα. Να μα πει και πόσα σεμινάρια έκανε εκεί στο Λεμπέτ. Για να γίνεις προπονητής ομάδος γυναικών, ναι, όχι ατομικό, στίβο να πάρεις μια και να την κάνεις, δεν πρέπει να περάσεις πρώτα από την ψυχιατρική σχολή? Όχι, δεν το κάνω. Σίγουρα, ρε φίλε, εγώ το πιστεύω. Εντάξει, αυτό. Εντάξει. Οι Έλληνες προπονητές για να βγουν στην, Λάκα, στην Ευρώπη έχουν περάσει από μια διαδικασία εκμάθησης και έχουν. Όχι, αυτό πρέπει να έχει και χαρακτήρα. Είναι κάτω από τον αντίστοιχο των διπλωμάτων. Πρέπει να έχει δυνατό χαρακτήρα. Είναι σαν να είσαι καθηγητή σε λύκειο θηλαίων. Άλλο πάλι δύσκολο γίνει. Μα το μην το συζητά. Έχει δύσκολα επαγγέλματα. Και έρχεται ο κόκκινος και λέει: έχουμε δουλειά. Τι δουλειά έχει, ρε ζαβουνοκέφαλε. Κατρανοκέφαλε Αντώνη Γεωργιάδη, κεφάλα να πούμε. Έχουμε να γράψουμε τη στήλη. Γράψτε. Τι στήλη να γράψει? 150 λέξεις, ταγάρι να πούμε. Θα τις γράψουμε. Οπότε για τον Μπάουκ πες μου, πήγα στο Παλατάκι προχθές. Ναι. Είδα κάτι αγώνες kickbox, κάτι MMA κτλ. Ναι. Με πήρε ο Σύφης. Ο οποίος είναι εκεί υπεύθυνος και φωνάζει. Ναι, ναι. Ο Σύφης και με έβαλε εκεί στο. Με έδειξε την μπουτίκ, τι νοικοκυριό υπάρχει να πούμε. Έπαθα πλάκα. Έχεις πάει στο. Πήγα, ναι, πήγα. Στο μουσείο πήγε. Πήγα, ναι. Έπαθα πλάκα. Ναι, έπαθα πλάκα. Δεν το πίστευα να πούμε. Μου λέει ο Σύφης, έλα εδώ, εγώ είμαι αυτό που φωνάζει, λέει, με το. Κάνω το σοου κτλ. Ο σπίκερ, ο εκφωνητής. Ο σπίκερ, φοβερό παιδί. Ναι, ναι. Και πήγε, με έδειξε μία-μία τη ομάδα τα κύπελα, πώ τα φυλάνε, πώ τα καθαρίζουν κάθε μέρα. Πώ τα φυλάει ο φύλακα το βράδυ, κλειδωμένα και ιστορίε. Τρομερό. Ασύλληπτος. Να του δώσω τα χαιρετίσματά μου το Σύφη, με φέρθηκε πολύ καλά. Σύφης. Ο Σύφης. Ξέρεις ο Σύφης. Σύφης. Είδες πόσο οργανωμένη είναι. Είδα, ρε φίλε. Ναι, είδα. Άρα. Και αυτή η ΚΑΕ, αν έχει και λεφτά, με το νοικοκυριό που ο Πρέλεβιτς είναι αρχηγός εκεί. Είναι ο Μπάνε Πρέλεβιτς. Αυτός παίζει ρόλο σε αυτή την κατάσταση. Νοικοκύρης, ρε φίλε. Τι να πω. Κάτι όμως. Νοικοκύρης, ρε φίλε. Υπάρχει μια αντίληψη του τύπου.
πότε θα μπορέσουμε να κάνουμε ένα βήμα παραπάνω και να δώσουμε και παραπάνω. Εντάξει, ας δώσε. Να σου πω μια. Θες να σου δώσω μια λύση. Τι. Έχει πω και τον Μπέλα ο Σαββίδης με τον γιο του, τον μικρό, τον Γιώργο. Έτσι ο Γιώργος αλλιώς, ο Γιώργος έβγαλε στο Instagram. Ο Γιώργος αυτός ο Γιώργος. Να του δώσει είναι στο μπάσκετ. Να του πει μπαμπά! Θέλω κύπελο. Πάρε παιδί μου κύπελο. Να του πει μπαμπά! Θέλω πρωτάθλημα. Πρωτάθλημα τα γόρι μου. Δεν το στέλνει στο μπάσκετ. Αλλά είναι κοντός εκεί, θα έχει θέμα με το εμπόδιο. Γιατί ο. Χερακόπουλος ψηλός είναι. Ο ιός δεν μπορεί να πάρει προσωπική απόφαση. Νομίζω ότι δεν κάνει γκέλ στην οικογένεια Σαββίδη τον μπάσκετ. Αν δεν... ήταν. Α, αυτό. Δηλαδή. Δεν... Τι είναι, άβουλος είναι ο άνθρωπος. Άμα θέλει θα ασχοληθεί ρε Κώστα. Να πήρε παιδί μου να πάω και εκεί. Εντάξει, να πάω ένα τίμημα. Πιστεύεις όταν έχει τόσο μεγάλη ασχόληση με όλο τον ενιαίο ΠΑΟΚ, ποδόσφαιρο, βόλεϊ και άλλα τμήματα που βοηθάει ο άνθρωπος. Ναι. Το λένε οι άνθρωποι. Τώρα θα σου πω κάτι. Θα είναι ερώτηση, ας πούμε, ναι, που δεν είναι ιντρικαδόρικη, είναι ανθρώπινη. Ναι. Δηλαδή βλέπει ο ΠΑΟΞής στο βόλεϊ. Ναι. Πάει. Βλέπει ο ΠΑΟΞής, ας πούμε, ναι, στο handball. Ναι. Βλέπει στο γυναικείο ποδόσφαιρο. Πάει ο Σαββίδης. Ναι. Ρίχνει τα φράγκα. Ναι. Δίνει τα δωράκια κτλ. Ναι. Έχει κάποιο παράπονο. Όχι παράπονο. Έτσι είναι αυτό, ρε παιδί. Μια στεναχώρια. Yeah. Ο μπασκετικός, ας πούμε, ο Πρέλεπς να πήρε παιδάκι μου λίγο να με έδινε και εμένα έτσι μια όθηση. Να πούμε. Νομίζω, αυτή είναι η νομίζω, νομίζω ότι τουλάχιστον στο βαθμό που εγώ είμαι σε θέση να αντιληφθώ. Και εντάξει, δεν πάω λίγες φορές σε όλα τα γήπεδα. Υπάρχει μια πολύ καλή έξοδο μαρτυρία. Δηλαδή, και οτιδήποτε έχει πει από τον κύριο Σαββίδη στο μπάσκετμπακ έχει, λες γίνει, όμως έχει, έχει, ναι, γίνει δέκτης αντίστοιχου ευχαριστώ. Ναι. Αυτό είναι το πιο ωραίο. Αλλά δεν φτάνει. Ξέρεις γιατί ρε εσύ. Είναι κοντοί και οι δύο. Και εγώ που είμαι κοντός. Δηλαδή, και τι θεωρούν ότι έχουν, δεν είναι του αθλήματος. Θα σου πω ρε. Εμείς που με τρίο αναστήματος και κοντοί. Ας πούμε εγώ που στα 1,75. Ο Σαββίδης 1,68. Ο γιος του 1,65. Πρόσεξε τώρα να δεις. Κόκκινος 1,77. Εμείς είμαστε κοντοί. Πρόσεξε. Ο Ραγκάτσης 1,75. 70, αυτός 65 ο Κουλιανός. Αυτή. Το μπάσκετ. Τώρα πάει στο γήπεδο. Αυτό δεν στέκει, φίλε. Γιατί... πώς δεν στέκει. Ο κοντός. Θες να σου τι κοντός. Τι κοντός. Κατευθείαν. Δηλαδή, οι Γιαννακόπουλοι τι πρέπει να κάνουν. Να πάνε να αυτοκτονήσουν. Που έχουν πάρει 6. Καλά σε λέει. 6 ευρωλίγκες. Με δουλεύεις. Κοντή κι αυτή. Με δουλεύεις. Εντάξει, κοντός. Δεν είναι αυτό επιχείρημα τώρα, δεν είναι αίσθηση. Μήπως νιώθει έτσι, λέω. Μπορεί κοντός να μην είναι ακόμα η ώρα του, αλλά θα είναι πολύ μεγάλη υπόθεση. Πάει τελείως. Στη γενικότερη ενασχόληση της οικογένειας Σαββίδη να μπει και στο μπάσκετ, γιατί δεν θέλει πολλά. Δεν θέλει πολλά. Τι μπάσκετ έχει ο Ολυμπιακός στο μπάσκετ. Ο Ολυμπιακός στο μπάσκετ. Έχει 10 εκατομμύρια. Παραπάνω έχει. Παραπάνω, νομίζω, πάνω από 12. Και ο ΠΑΟΚ πώς έχει. Ο ΠΑΟΚ έχει 430.000. Τι λένε φίλε. Και κοντράρει μέσα στο παλατάκι τον Ολυμπιακό. Εντάξει. Όσο μπορεί. Αρκετές φορές όσο μπορεί το κοντράρει. Όσο μπορεί και διαιτησίες ανάποδες και τέτοια. Δηλαδή ξέρεις τι είναι μερικές φορές πολλοί άνθρωποι που έχουν την εμπειρία ή τη γνώση ή την ικανότητα, ναι, να μην έχουν τα οικονομικά μέσα ή άλλα, ναι, για να πάνε ένα βήμα μπροστά. Μπράβο. Αυτό πιστεύω σωστό είναι μεγάλο, μεγάλο σαράκι. Πάμε στη μεγάλη ομάδα της πόλης, στον μπάσκετ. Στον Άρη. Βέβαια. Λοιπόν, στον Άρη. Η Τζόρτζια. Με τον. Έμαθα ότι τα βρήκαν με τον Λετωνό και θα τα τραβήξουν. Ναι, αυτό το έχουμε πει 15 φορές. Ναι, είναι καλό αυτό, ναι, να το λέμε. Τα καλά θα τα λέμε εμείς. Να λέμε τα καλά, αλλά περιμένουμε να δούμε και από τον Άρη κάτι. Ναι, για πες τι γίνεται. Καλό στο μικρό. Για κλείσε με στο Άρη. Μικρό τελικό. Για κλείσε με Άρη. Ναι, άμα χάσει τον Ολυμπιακό, θα παίξει με ΑΕΚ. Εκεί μπορώ να δω εγώ τον Άρη να κάνει ό,τι περισσότερο πει με την ΑΕΚ. Μπορεί. Άσχετα με οικονομικά ή όχι. Η ΑΕΚ είναι σαν μέγεθο μια ακριβή. Ναι, είναι πολύ πιο ακριβή. Ναι. Εντάξει. Για πολλού λένε ότι έχει τελειώσει και η χρονιά για τον Άρη γιατί προκλήθηκε τετράδα και ήταν στο τελικό του κυπέλου. Ωραία. Δώσε μου μια κουσκουσιάρικη πληροφορία. Ό,τι κάνει ο Άρης στο χώρο. Στο παρκέ θα το δούμε, ξέρω εγώ, σύγχρονο, ναι, κτλ. Ναι, ναι. Για πες μου, εν ώψη νέα σεζόν, ναι, ακούς, μαθαίνεις, μυρίζεσαι, οσφρίζεσαι, τι γίνεται εκεί πέρα. Στον Άρη. Θα μείνουν, θα φύγουν, θα αρχίζουν. Διάβασα ένα άρθρο του Βλαχόπουλου. Ναι, ότι. Ναι, που ψιλοκράζει τον. Πώς το λένε. Γύρω Λάσκαρη. Το Λάσκαρη, διότι ο Λάσκαρης κάπου άρχισε να κάνει παράπονα γιατί του κάνουν παράπονα και, ναι, ότι ο Βλαχόπουλος έγραψε ένα άρθρο. Λίγο να πούμε έτσι αντιπολιτευτικό και τα λοιπά. Λέω, επειδή εγώ λίγα διαβάζω. Εντάξει, και θέλω να μάθω πολλά. Γενικά, ναι, για πες τι γίνεται. Ναι. Όλη η κατάσταση και στον Άρη και στις περισσότερες ομάδες θέλει διαχείριση. Αντιπολιτευτικές κινήσεις πάντοτε θα υπάρχουν. Πού υπάρχει στον Άρη αντιπολιτευτική κίνηση, παραγωγική είναι. Δεν νομίζω ότι έχει να κάνει. Να πω μια κακία για τους Αριανούς. Ναι. Είναι αχάριστη. Καλά, ότι είναι αχάριστη είναι δεδομένο. Έχουν, θέλουμε διάλειμμα, τότε. Πάμε σε διάλειμμα και μετά. Κάτσε, θα τα πω μετά. Ναι. Ακούτε Μετρόπολης 95,5.
Ηγέτης στα σπορ. Ο νόμος 153/15.000 βάσει του νόμου 14α/22 περί μουσικής ορίζει ότι η μουσική αυτή καθ' αυτή ηρεμεί τα πάντα στο κεφάλι σου και είναι έκφραση. Ο νόμος και η μουσική δύσκολα συνδυάζονται. Είναι όμως και τα δύο στοιχεία της ταυτότητάς του. Ποιος είναι? Your ID is loading. Μπαμπά, πεινάσαμε. Πού θα φάμε? Όπου θέλετε. Στο διαχειρό Σαρέτου, στο ωραίο κάστρο. Εμείς παίζουμε στο παιδότοπο και εσύ με τη μαμά χαλαρώνετε στο μπαλκονάκι. Έχουν νόστιμα πιάτα και παγωμένες μπύρες, άκουσα. Φύγαμε! Διαχειρό Σαρέτου. Κωνσταντίνου Καραμαλή 37 στο Ελευθέριο Κορδελιό. Τώρα και με νέο, ολοκένουργιο κατάστημα στο κέντρο του Ρεοκάστρου. Τηλέφωνο 2310-695555. Διαχειρό Σαρέτου. Ελάτε να σας χορτάσουμε. Σου φαίνεται παράλογο που επέλεξαν τη φωνή μου ανάμεσα σε χιλιάδες για να κάνω αυτό το διαφημιστικό? Αλλά δεν σου φαίνεται παράλογο που εσύ ακόμα επιλέγεις να χρησιμοποιείς delivery όταν μπορείς να επιλέξεις ανάμεσα σε χιλιάδες απίστευτες προσφορές? Με 2.500 πραγματικά αποκλειστικές προσφορές κάθε μέρα. Δεν χρειάζεται να παραλογίζεσαι άλλο. Πεινάς, deliveras. Α, παπά, θα το ξέχναγα. Κατέβασε τώρα το ανανεωμένο app. Στην επόμενη λακκούβα στρίψτε δεξιά. Πού σου πάει τα αμορτισέρ? Σε 2 μέτρα κλειστή στροφή δεξιά. Σε 15 μέτρα στο περνάει κοπάδι με πρόβατα. Ουφ, παρατρίχα. Και μου το είπε ο συνάδελφος, μου το είπε. Go the other way. Βγάλε e-way. Επαγγελματίας οδηγός, αποκτήστε σήμερα δωρεάν το e-way από τον Αυτοκινητόδρομο Αιγαίου. Κερδίστε ασφάλεια και οικονομία με τις προνομιακές τιμές e-way. Πληροφορίες στο aegeanmotorway.gr. E-way και φύγα. Μετρόπολης 95,5. Είσαι πάντα με τους πρώτους. Είσαι στην κορυφή. Τελειώνουμε με Άρη με μια σύντομη ερώτηση. Το ερώτημα είναι σε σένα που κάνεις το ρεπορτάζ. Ο κύριος Λάσκαρης. Βλαχόπουλος το κάνει το ρεπορτάζ, όχι εγώ. Εγώ βοηθητικά. Ναι. Ο κύριος Λάσκαρης παρέλαβε τον Άρη, ναι, και ανάλαβε να πληρώσει κάποια χρέη, ναι, της ομάδας. Ναι, ναι. Τα οποία τα έκαναν οι άλλοι. Ναι. Μπορείς να μου πεις πάνω κάτω πού είναι το χρέος, πόσο τα 100 έχει πληρώσει? Γιατί κάπου άκουσα ότι τελειώνει το χρέος. Ναι, το χρέος αυτό τελειώνει σύμφωνα με. Φέτος ναι, δεν νομίζω εντελώς, αλλά έχει πληρώσει ένα μεγάλο αριθμό χρημάτων που ήταν, πώς να το πω, ρυθμισμένο σε ΙΚΑ και φορεία. Πρόσιτο. Από εκεί και πέρα, ναι, μην ξεχνάς ότι τρέχει μια χρονιά η οποία είχε υψηλό μπάτζετ, ναι, και θα πρέπει να πληρωθεί και αυτή. Ναι, εντάξει. Λέω ότι οι Αργιανοί, ναι, γενικότερα, σαν οικογένεια, όχι στο μπάσκετ, ας πούμε, ναι, είναι καιροσκόπηση σε ορισμένα θέματα, τα, ναι, οποία τους έχω τσεκάρει. Δηλαδή, ναι, επειδή τώρα ο Λάσκαρης μπορεί κάποια στιγμή να πληρώσει τα χρέη, ναι, και να έχει το σωματείο σε ένα καλό επίπεδο, το οποίο μπορεί κάποιος διαχειριστής μετά να το αναλάβει χωρίς χρέη, ναι, εγώ θεωρώ δεδομένο, δεν σε βάζω στο παιχνίδι, ναι, λέω σαν Αυτόπουλος, ναι, μιλάω, ότι σίγουρα σε τέτοιες περιπτώσεις εμφανίζονται, ναι, αργιανάρχες οι οποίοι μπορεί να κάνουν πόλεμο, αντιπολίτευση κτλ. Λέω, επειδή τον κύριο Λάσκαρη τον είδα να είναι λίγο δυσαρεστημένος. Πού δεν γίνεται, σε ποιο σύλλογο δεν γίνεται αυτό? Πώς πού? Όλοι, δηλαδή είναι πάντοτε με έναν άνθρωπο που αναλαμβάνει τις τύχες ενός συλλόγου. Πάντοτε υπάρχουν και αντίθετες φωνές. Στον Άρη είναι καθηγητές πανεπιστημίου σε αυτό, ναι, γι' αυτό το λέω. Λέω, μήπως ο κύριος Λάσκαρης αντιλαμβάνεται την εσωτερική αυτή. Έξυπνος άνθρωπος είναι. Με τον Λετωνό παρεδώσει, είχε επιχειρηματίας είναι. Οποιοδήποτε αντιλαμβάνεται μια αντιπολίτευση, Ρικοστή. Ναι. Και από εκεί και πέρα παίρνει τα μέτρα του ή. Γιατί μπορεί να μην τον έχουν ανάγκη τόσο μετά. Ή προσπαθεί, ναι, να βρει μια κοινή γραμμή. Ναι. Για να υπάρχει μια καλύτερη σχέση. Ύστερα είναι και το άλλο να έχει υπόψη σου. Ότι το ξέρει τώρα ότι η κυρία Τζόρτζια. Εγώ έμαθα, ναι, ότι δεν ήθελε τους, και πολύ τους οργανωμένους εκεί στα πόδια της. Και μάλιστα έμαθα ότι πήγαν εκεί να ζητήσουν πράγματα και τους έκλεισε την πόρτα ευγενικά. Γι' αυτό είναι ένα κομματάκι. Εντάξει, το οποίο, ναι, απλά, δεν έγινε κυρία, δεν έγινε κυρία Τζόρτζια, ας πούμε, Γαλανός, Καλαϊτζίδης και, ναι, πώς το λένε αυτό τώρα, Καρυπίδης κτλ. Οι οργανωμένοι πάντοτε είναι ένα
απαραίτητο κομμάτι σε μια, σε μια ομάδα όπως είναι με δημοφιλία και η ιστορία του Άρη. Δεν τους γούσταρε, δεν τους γούσταρε η Τζόρτζια. Από εκεί και πέρα όμως. Της είπανε, μυρίστηκε αυτή τι, δεν ξέρω. Από εκεί και πέρα, οι συγκεκριμένοι άνθρωποι οι οποίοι έχουν άλλη ευρωπαϊκή κουλτούρα βάζουν τα όρια που θεωρούν αυτοί. Αν δεν είναι αποδεκτά από την ευρεία μάζα του κόσμου, είναι άλλο κομμάτι και πώς έχουν μάθει. Εγώ έμαθα ότι η ευρεία μάζα του κόσμου είναι πολύ καλή. Και ότι ο κόσμος του Άρη, ας πούμε, νιώθει ότι υπάρχει μια πολυκοσμία, ένας πολυπολιτισμός. Δηλαδή πολλά στρώματα πρόκειται κοινωνικά, όμως, οικονομικά. Το θέμα, άσχετα με τις οικονομικές και τις διοικητικές του παραμέτρους, έχει να κάνει κυρίως με το αγωνιστικό. Ο κόσμος του Άρη ήθελε κάτι παραπάνω. Εντάξει, ο Άρης δεν φάνηκε. Έχουν απαιτήσει. Στο το κομμάτι συνεπείς, έκανε κακές ήττες, άσχετα να πήγε στο τελικό του κυπέλου και είναι στην τετράδα. Κακά τα ψέματα. Ο απαιτητικός απεριμένει περισσότερο. Όπως και ο απαιτητικός φίλος του ΠΑΟΚ, επειδή έχει ζήσει καλά πράγματα. Όχι, λέω για στην μπάλα τα ζούνε, δεν τα ζούνε. Κύπελο πήρανε. Κύπελο πήρανε. Τώρα, αν και δει τον Πανιόνιο, μπορεί να είναι πρώτο. Ναι. Τι παραπάνω. Τι θέλει άλλο. Σωστό, όταν έχει ζήσει Γενέβη, Αθήνα, Final Four. Πρωταθλήματα, κύπελα. Ταιριέστη. Ναι. Και σε δύσκολες εποχές που έπαιζε με ομάδες και παίχτες μύθους, όχι. Απολαμβάνει τον οικοκυριό ο Παοξή στο μπάσκετ. Δεν φτάνει. Δεν φτάνει όμως. Και πάμε τώρα στο γυναικείο που λέμε. Μου γράφει που λε ο συγκεκριμένο προπονητή. Λέει. Ο Γιάννη. Ναι, ο Γιάννη. Στην Γερμανία. Ναι. Η ζωή είναι άλλο επίπεδο και οι γυναίκες έχουν άλλα μυαλά εδώ. Τι μυαλά έχουν δηλαδή. Περίμενα, σου πω. Γερμανίδες είναι οι γυναίκες. Ναι, οι Γερμανίδες είναι. Η γερμανική ομάδα. Πειθαρχία έχουν αρκετοί και είναι ταγμένοι σε αυτό που κάνουν. Και μου γράφει φυσικά. Πάντως καλύτερα λέει να σε αφοβούνται παρά να σε αγαπούν με τα προβλήματα πάντα που υπάρχουν. Και από εκεί και πέρα, στον απόϊχο των όσων έχουν γίνει στο ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός, αναφέρει ότι οι Έλληνες ήταν σε δύσκολη θέση χθες, γιατί οι Γερμανοί ποδοσφαιρικά, με την ευρία έννοια του ποδοσφαιρικού πολιτισμού, τους χλέβαζαν σε εισαγωγικά για τα όσα έγιναν στο ελληνικό πρωτάθλημα. Ναι, βρήκαν ευκαιρία οι Γερμανοί και να φωνάξουν για τους Έλληνες και κάτι το οποίο. Ναι, νομίζω ότι δεν έχει να κάνει με το πολιτικό κομμάτι. Μας δίνει ο Γιάννης ένα κομμάτι της κοινωνίας. Ναι. Που έχει μια εικόνα αρκετά ολοκληρωμένη, γιατί ζει ένα χρόνο. Τώρα έτυχε ο Γιάννης και μας έδωσε αυτό το. Πάντως στη Γερμανία να πάρουν Έλληνα προπονητή σε γυναική ομάδα, πάνε να πει ότι είναι μεγάλη προσωπικότητα ο Τζον. Και είπε μια μεγάλη ατάκα. Καλύτερα να σε φοβούνται παρά να σε αγαπάνε. Αυτό ισχύει γενικά. Αυτό πρέπει να το πει. Δεν πρέπει να το πει αυτό. Αυτό πρέπει να το πει ύστερα από ζήμωση μεγάλη με το ναι, αυτό είναι με λόγια μεγάλων ανδρών. Καλύτερα να σε φοβούνται παρά είναι να σε αγαπάνε. Είναι παιδί χαμηλών τόνων, οπότε δεν νομίζω ότι θέλει το πολύ έτσι, διαφήμιση. Αυτό μπορεί να το πει ο Αλκαφόνε, μπορεί να σε πει. Το μολοχτό να φοβάσαι, το χαμηλό τόνο. Το χαμηλό τόνο να φοβάσαι. Είναι όμως από τα παιδιά τα οποία ρίσκαραν και δικαιώθηκαν και μακάρι να έχουν και άλλοι ανάλογης ηλικίας, νεότεροι και μεγαλύτεροι, τέτοια εξέλιξη στο κομμάτι του επαγγελματικού του. Γιατρός Ηρακλειδέα. Πάλι για το αντιτουριστικό μπάσκετ μιλάς. Με τα κλειστά συμβόλαια της Eurolink και τα εθνικά πρωταθλήματα της ανυπολιψίας και μηδενικής προοπτικής. Ναι, είδαμε και το ποδόσφαιρο πες το. Τι λες, ναι. Μάλιστα. Είδαμε. Αυτά. Το πολιτικό κομμάτι πώς το βλέπεις, σε αγγίζει καθόλου. Το πολιτικό γιατί αυτός άρχισε να γκρινιάζει εδώ. Το πολιτικό κομμάτι. Φυσικά δεν γκρινιάξει. Νομίζω ότι πρέπει να είναι υποπλήρη η ανασυγκρότηση για να δούμε καμιά άσπρη μέρα. Αυτό. Πρέπει να βρεθούν άνθρωποι έμπιστοι αυτό με όραμα. Αυτό που είπα προηγουμένως. Τα κόμματα έχουν κουράσει. Κατηγορούν ορισμένοι μέσα από το λαό το λαό που βλέπει survivor 70%. Όχι, εντάξει, νομίζω ότι είναι ένας, δεν θέλει να ξεφύγει ένας τρόπος εκτόνωσης. Αποφυγής των προβλημάτων. Δεν νομίζω ότι έχει. Ο άλλος διαφωνεί. Να ρωτήσω να απαντήσω και να απαντήσω σε ένα Ολυμπιακό εκεί πέρα που μας έστειλε τώρα μήνυμα. Ναι, ρε μπάσκετ ακόμα θα ακούμε, έτσι γουστάρουμε. Έτσι. Σε ένα παλιό Ολυμπιακό εκεί πέρα. Πες και το φίλο του Ολυμπιακού να μην δει αύριο τον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός είναι, παίζει Final Four και λέει. Άκου τώρα. Ο παδός του Ολυμπιακού παίζει Final Four, ναι. Ειδικά για το συγκεκριμένο κομμάτι. Τι να πει τώρα. Εντάξει. Αυτά. Πού αυτά, κάτσε όταν θα πας. Σας αφήνω να συνεχίσετε. Πολύ καλά. Εντάξει, ελπίζω να δώσαμε λίγο διαφορετικό τόνο. Ναι, τώρα. Ξανά την επόμενη εβδομάδα. Χτύπησαν κάτι μηνύματα τώρα, γι' αυτό φεύγει τώρα. Εντάξει. Γεια σου, Μορφοκούνηλε. Διάβασε κανένα μήνυμα. Ραπτόπουλε φτάνει με το χρώμα σερβιέτας του Ίβιτς. Μια εβδομάδα πληρώνω καθημερινά 15 ευρώ ταξί για τη δουλειά μου και παίρνω 20 ευρώ μεροκάματο. Άιντε χουντάρα γύρνα. Άιντε ρε χούντα, τώρα με τα στάγια δεν θα πληρώνεις ταξί. Έτσι είναι. Θα ανέβαζε στο στάγια που θες να πας. Τι κατάντια είναι που θες να πας εδώ. Να επικαλούνται τη χούντα νέοι άνθρωποι ρε φίλε. Ποιος θα την επικαλυστεί, πες με ρε, ποιος θα την επικαλυστεί τη χούντα. Αυτός που πάει 1 και 15 στο ATM. Ε, ο εφοριακός. Ε, που θα πάει στο παλιούρι να βρέξει τα τέτοια του 2 μήνες. Σοβαρά μιλάς, ρε Καπτόπουλε, ποιος την επικαλυστεί.
Σου λέω, μείνε εδώ μόνο οι συνταξιούχοι, πώς θα κάνει επανάσταση. Ναι. Ή θα έρθουν οι λαθρομετανάστες να σηκώσουν τη σημαία. Εδώ τους δίνουν μεροκάματο, ρε. 500 ευρώ το μήνα επίδομα, ρε. Στους λαθρομάω μάω, ρε, το καταλαβαίνεις. Λαθρομάω μάω. Και βρωμάω, ρε, φίλε. Έτσι είμαι, ρε, φίλε. Όπως θες, πες με να. Λαθρομάω μάω. Και εσύ τώρα τα περνάς με στη Βουλή και βλέπεις Survivor. Και έχω το τσακαλό το μπλε να πιάνει να ουντώνω με 5,5 εκατομμύρια. Τι να κάνει ο τσακαλό. Τι να κάνει, να πάνε να πληγεί, ρε. Θα πάνε να πέσουν όλοι από την Ακρόπολη. Συνέχισε τα μηνύματα. Ραπτόπουλε, γιατί λες ότι ο Καρλ Μπάρκς. Μπάνκς. Ο Καρλ Μπάρκς ήταν του συστήματος. Ο άνθρωπος ήταν ταλέντο και δημιούργησε τις καλύτερες ιστορίες των κόμιξ. Φίλε, στη βιβλιοθήκη μου έχω καμιά 55 με 60 βιβλία του Καρλ Μπάρκς. Καρλ Μπάρκς. Απλά λέω ότι πέρασε μέσα στο. Στο ενδοψυχικό μας. Εδώ πώς? Στο ενδοψυχικό μας κομμάτι. Έτσι μια κουλτούρα των κόμιξ η οποία βαδίζει σύμφωνα με τη ζωή μας σήμερα. Δηλαδή. Ναι. Ο Ντόναλντ Τεμπέλης περιμένει να πεθάνει ο Σκρούτζ να τον κληρονομήσει. Σωστότατος. Η Ντέζι περιμένει τον Σκρούτζ να πεθάνει, να παντρευτεί τον Ντόναλντ. Έχει γκόμενο όμως τον Τζον Ρόμπαξ. Ο Τζον Ρόμπαξ. Τον Καστόνι. Τον ξάδερφο. Ωραία. Δηλαδή κερατώνει τον Ντόναλντ με τον Καστόνε. Ναι. Έχει τρία νόθα παιδάκια, τα οποία είναι ανιψάκια, και ο άλλος έχει τρία νόθα και τρία παιδιά, ο ένας τρία παιδιά, ο σε άλλο σπίτι, ο ένας σε άλλο σπίτι, ο άλλος. Κανείς δεν είναι παντρεμένος. Ο Γκούφι έχει την Κλάρα Μπελγόμενα, δεν την έχει κάνει παιδιά. Εμφανίζονται τρία γκουφάκια, τα οποία μένουν σε άλλο σπίτι. Ο Μίκη Μάους μόνιμος καληνυχτάκια στη μήνη ποτέ δεν την απαύτωση. Ναι. Ναι. Ο Ποπάι παίρνει αναβολικά να δίνει τον Μπρούτο. Ναι, ναι. Αυτά ακριβώς. Παίρνει αναβολικά για να πλακώσει τον Μπρούτο. Ναι. Σπανάκι. Το σπανάκι ήταν τα μεταφορικά. Είναι το αναβολικό. Σπανάκι είναι, παιδιά. Σπανάκι τρώει. Το βλέπω. Το βλέπω. Πες το, στη Σούπερ Μαντολίνη πήρε. Ναι. Σούπερ Μαντολίνη. Πώς έπαιρνε ο Βουτσάς, ρε παιδί. Ναι. Νόμιζε ότι ψυχολογικά ήταν ανώτερος, γι' αυτό. Κατάλαβες. Ο Σεραφίνο Πασοξής. Ακριβώς Πασοξής. Με το καπελαδούρα το πήρε. Ακριβώς, ναι, ναι. Σεραφίνο Πασοξής. Μετά. Τι έχει. Έχει το Σκρούτζ με το κεφάλαιο, τον Τζον Ρόμπαξ με το κεφάλαιο. Ο Γρανάζης. Ο κύριος ο Γρανάζης, ο οποίος να πούμε είναι του συστήματος και αυτός. Ναι. Φτιάχνει τις βόμβες, φτιάχνει τα αυτιά. Έρχεται. Προσπαθούσε από εδώ για από εκεί. Ναι, όποιος τον πληρώσει και τα λοιπά. Ναι. Εντάξει, τι έκανε. Ο Τσιγκουναράς, ο Σκρούτζ εκεί πέρα έπεφτε στις λίρες, ναι. Ο Σκρούτζ πάντα για τα λεφτά. Όλοι είχαν τον ρόλο του τελικά. Τον κυνηγούσε μία Τζένι και μία μάγισσα, τον Σκρούτζ. Τη μάγισσα δεν τη θυμάμαι. Η μάγισσα η ματζίκα, δεν σπέλε. Ματζίκα δεν σπέλε. Και η Τζέννη να τον παντρευτεί. Μόλις έβλεπε την Τζέννη ο Σκούρτς, κρυβόταν. Ναι. Και φοβόταν την ματζίκα, δεν σπέλε. Πάντα υπήρχε μια γυναίκα που κυνηγούσε τα λεφτά, δεν είδες. Ποιος βαρά. Η γυναίκα κυνηγούσε τα λεφτά. Πάντα. Ναι. Η τυχερή του δεκαρά σημαίνει ότι θα τη έφερνε γούρι και θα πλούτιζε η μάγισσα. Η Τζέννη όμως ήθελε τα λεφτά του Σκρούτζ. Η Τζέννη. Ναι. Η Τζέννη ήθελε να παντρευτεί τον Σκρούτζ, τον αγαπούσε, ψεύτηκα γιατί είχε λεφτά όμως. Γιατί είχε μαρμίτα από πίσω. Ο Σκρούτζ όμως δεν μάχησε. Ναι, αντικατάλαβε τη δουλειά. Την κατάλαβε τη δουλειά. Ήταν μόνο Γιούσπα, τη λέει όπα, Γιούσπα. Αλλά, ναι. Έτσι. Ο Καρλ Μπάρκς. Λοιπόν. Καρλ Μπάρκς, όλο αυτό. Ραπτόπουλε αγόρασε ένα σκαραβαίο παλιό του 75, του 1303 λέει. Ωραίος είναι, φίλε. Συλλεκτικά έργα. Θέλω να τον κάνω ανακατασκευή και το μοτέρ και εξωτερικά. Πόρσε κινητήρα, φίλε. Του Εσκιάδιο παπά. Αυτό που διαφημίζει ο κόκκινος το μεσημέρι. Ναι. Είχε δεκαετία του 70 Porsche μηχανή σε Volkswagen του 70. Ταιριάζουν κουτί, γι' αυτό το λέω. Τέριαξε κουτί. Ναι, ναι. Και έτρεχε με 170, βέβαια βάζει άλλα φρένα, άλλα αυτά το έλεγχο. Άλλα του άξονε, εσύ άλλα φρένα, βέβαια. Ναι. Κατεβαίναν από το πανόραμα με την Porsche μηχανή και γινόταν τη. Ξέρεις πώς ξεφτιλίζεις έτσι. Πλάκα κάνει. Τώρα ζητώ το σκαραβέο τώρα και αρχίζει. 850 κιλά αυτοκίνητο. Που παίζει με κάνα 250 άλογα Porsche μηχανή παλιά. 260 άλογα. Που από που αρχίζει την καζιά. Και 5 δευτερόλεπτα τα 4,8%. Πόρε 240 φίλε. Τελική. Δηλαδή στην Πουτακάνα πιτσιρικά εκεί στη Μουδανίων με ανοιχτά γουβρά όπου κάνω. Πατήσει μια το σκαραβέο, την καζιά μου γέτα και να αρχίσει να κάνει φίδια εκεί στον δρόμο πισουκούνα. Πω. Ωραία πράγματα. 1975. Αυτά είναι. Μου λέγει ο πατέρα μου μια ιστορία. Πήγε να λέει, έπαιζα στα Μουδανιά στα γεράματα. Ναι. Πήγαινα με 130 να πούμε εκεί την εποχή. Βλέπω στον καθρέφτη λέει μια άσπρη κουκίδα. Μεγάλη κουκίδα. Ξαναβλέπω, λέει, σε λίγα δευτερόλεπτα. Μέχρι να ξαναδώ τρίτη φορά, λέει, βλέπω να με προσπερνάει ένα φωκιβάκι χελώνα. 180. Τι γίνεται, τρελάδι και βεθισμένο είμαι. Το σκιάδι ήταν, με την πόρτα δεν είναι. Το δαχτυλιασμένο ήταν. Αυτά είναι ωραία πράγματα. Ωραία πράγματα. Αυτά είναι ωραία πράγματα. Ναι, ρε φίλε. Και τώρα θα γίνει την Κυριακή 21 Μαΐου αγώνες drift. Drifting.
Θα γίνουν drifting αγώνες. Να βάλει βάρη. Ναι, ναι, καλά λέει ο Γιάννης. Ναι, ναι, ναι. Για να ραγόβεργα βάρη. Ραγόβεργα. Από τους σιδηροδρομικούς. Ναι, για να βαρύνει, να μην φύγει. Θα γίνει αγώνα στο Ρίσιο. Στο Ρίσιο. Στα του Ρισίου. Πισοκολιές που κάνουν εκεί. Χειρόφρυνα και τέτοια. Ακούς. Ναι, ναι. Ενημερώθηκα 21 του μηνός στη 12.30 ώρα. Αγώνες drift. Κωνσταντίνο και λέει σάμι στο χωριό στο Ο γιατρός μου, ο ουρολόγος, ο φίστας. Τρέχει εκεί, διαγωνίζεται με κάτι πιτσιρικάδες. Τι αμάξι έχει κάνει drift. Τάτσου ζήτα. Φίλε, τάτσου ζήτω. Τάτσου ζήτω πισοκούνα. Πρέπει να το έχει μοτέρ καλό αυτό υπάρχει. Σίγουρα. Δεν έχει ούτε καθίσματα, έχει τίποτα. Ναι, ούτε ρε φίλε. Ούτε κλιματισμό. Ξέρω εγώ τώρα, ο Φίσο και τα μπλοκέ πίσω εκεί δουλεύουν. Α, ο φίδια εκεί γύρω-γύρω από τα βαρέλια, ωραία πράγματα. Λέω να πεταχτώ. Πεταχτού είναι ωραία, φάλε. Θα μυρίσει καπνίλα πολύ λαστιχίδα. Ναι, ρε φίλε. Έχει ωραία λαστιχίδα. Δεν έχω πάει στο νεορίσιο την. Και άμα έχει δίπλα κάδισμα, γιατί μπορεί να. Γιατί στον τριβ δεν ξέρω, βά. Δεν βάζουμε συνήθω συνοδηγό. Αλλά άμα έχει, πέσει να σε βάλει αδίποση, να δει πώ είναι. Να σε βάλει μια γύρα να κάνει. Να δει, θα τα δει αλλιώ πώ είναι. Εγώ έχω μπει σε τριφτάμαξο, όχι καθαρό. Τριφτάμαξο, α πούμε, είναι η μονή θέση τώρα, έτσι. Ναι. Αλλά σε πιο light καταστάσει έχουν και μια ακόμα θέση δίπλα, ρε παιδί μου. Έχουν μπει και είναι φοβερά. Σε Nissan Z 350. Ναι. Πολύ δυνατό. Πολύ δυνατό. Αυτό είναι Datsun Z. Ρε το παλιό αυτό. Αυτά παλιό, είναι μόνο για τέτοια δουλειά. Τε, ναι. Μόνο για τέτοια. Και το Nissan του παλιού, το Silvia. Το Silvia. Αυτό το κάνω, ναι. Τριφτάμαξα τα κάνω. Αυτά είναι. Τριφτάμαξα. Βέβαια. Ρε, τι κουβέντα. Φεύγουν ωραία, φεύγουν ωραία. Έχουν ωραία λαμπάκια. Τα του Ήβη πήγαμε σε τριφτάμαξα. Όλα τα πιάνουμε. Ναι, βέβαια. Το άρτο και θεάματα. Ο Στέφανος είναι ο αδερφός. Φίλης. Φίλος, φίλης. Και. Ξεχαρμάνα που χρειάζεται ο Κάτσε, λέει. Ο κάθε Έλληνας. Ο κάθε Έλληνας. Ραπ, λέει, ένα κακό έχεις, λέει, όταν σε ακούει κάποιος πολύ. Τους βλέπει μετά όλους καχύποπτα, ως λαμόγια. Γιάννης Χαμουτζής. Χαμουτζής. Κοίταξε, είναι να μην τους βλέπεις όλους καχύποπτα. Εντάξει, καλά κάνει. Επειδή δεν σβέστη πιάτσα τώρα, γι' αυτό είναι όλοι ύποπτοι, ας πούμε. Τους βλέπεις. Ελπίζω για πρωτάθλημα της Παοκάρας, άντε Λαμιάρα, κάνε μας. Περήφανους, Λαμία και ΠΑΟΚ είναι ο φίλος. Έτσι λέει αυτός. Άρα κάνε μας περήφανους. Θέλει και Λαμία, θέλει και ΠΑΟΚ. Τι έχεις να πεις? Εγώ το μόνο που έχω να πω, ακούστε με καλά, ΠΑΟΞίδες. ΠΑΟΞίδες, ακούστε με καλά. Σαριανός. Ναι. Δεν έχει σημασία. Φιλικά, έχω πολλούς φίλους ΠΑΟΞίδες. Έχετε έναν προπονητή, ο οποίος σας παίρνει μάτσα από το πουθενά. Τι γάτα είναι αυτός? Πονηρός, θα σου το πω μια φορά την ατάκα. Σέρβο πονόψυχο και Αλβανό με γυαλιά δεν θα βρεις ποτέ. Ούτε Αιγύπτο με γυαλιά. Το ίδια ράτσα είναι. Ναι, βέβαια. Ούτε Αιγύπτο με γυαλιά. Δεν έχουν μοιοπία. Προσέξτε καλά. Φαλακρό Αιγύπτο έχεις δει? Όχι. Τσιγκάνο φαλακρό. Τσιγκάνο, όχι. Όχι. Όχι, δεν έχω δει. Λοιπόν, πάτε κάντε μια ανανέωση συμβολέου εκεί πέρα στον Ήβιτς. Τρία χρόνια, 3+1 ανανέωση. Όχι, μην με πει κάναμε. Του δίνει κανένα 200.000 και μπαίνει. Τι τους πήρε, ρε. Βέβαια και ρήτρα 1,5 εκατομμύριο τώρα εκεί πέρα. Πάνε κάνει μια καλή ανανέωση. Δώσ' του κανένα χαρτί το χρόνο. Βάλτε και μια ρήτρα 7-8 εκατομμύρια γιατί 10 Ιουνίου σα βλέπω να στραβοστομιάζετε. Έφυγε ο προδότη. Θα πάει σε καμιά 5η-6η τη Γερμανία. Έλα ρε. Σε καμιά 6η-7η τη Ισπανία και θα τραβάμε τι τρίχε μα. Τι κάτω και τι πάνω μετά. Έλα ρε. Θα αρχίσει μετά και θα λε. Θα φέρω το σάκι τσιόλι. Θα δει μετά. Άκου τι σου λέω εγώ, θα τα δει. Σε ένα μήνα από τώρα. Τώρα εσύ που σε τι πιάσει. Σε ένα μήνα από τώρα θα αρχίσουν τα τύμπανα να βαράνε για προπονητάκι. Πυγμαχή από τα 15. Από την ώρα θε περμαχώ, ναι. Είσαι 38. Έτσι. Πυγμαχή από τα 15. Ωραία. Έχει βρεθεί σε καλ καταστάσει. Σε μεγάλε, πολλέ καλ. Τώρα εμεί είμαστε. Στα ίσια, ναι, με τον Πάο και τον Ήβιτς. Ναι. Έτσι. Το είμαστε. Κουτάκι ήταν γεμάτο. Το κουτάκι είχε μέσα, σίγουρα. Είχε. Άδειο εντελώ δεν ήταν γιατί. Ναι. Δεν μπορεί να προσγειωθεί έτσι για να φύγει τόσο μικρό. Μπορούσε να κουουουτσάρει. Να κουουουτσάρει? Ναι. Ο Ήβιτς. Μετά. Ναι. Μπορούσε. Ναι, μπορούσε. Μπορούσε. Μαγκιά του και καλά που το έκανε. Εγώ πιστεύω. Κοίταξε, ο Ήβιτς είναι γερό παλικάρι και μπορούσε να κάνει τα πάντα. Μπορούσε να σηκωθεί, ρε φίλε, εντάξει, δεν τρέχει τίποτα, αλλά πολύ καλά το χειρίζει. Παράζει. Ναι. Σε 20 λεπτά, ρε παιδί μου, ό,τι και να είχε θα ήταν εντάξει. Είδε την ομάδα του, τη σέρνατε. Γι' αυτό σου λέει προπονηταρά. Γι' αυτό είναι προπονηταρά, ρε φίλε. Αυτό τώρα ξέρει τι έκανε εγώ στα. Μια μπειρά 15 εκατομμύρια ευρώ του βγήκε. Γιατί 15 εκατομμύρια ευρώ ήθελε για να πάρει εκεί το μάτ. Τρία χαφ καλά και ένα σέντερφορ. Ναι. Ε? Ναι. Α, μπράβο. Ναι. Και με ένα κουτάκι αλφα τη πλάκα από το σούπερ μάρκετ πήσε πήρε το μάτ. Γι' αυτό είσαι μεγάλο τρίβετ και καλά σα κάνουνε. Καλά σα κάνουν, εγώ το χάρηκα γιατί τώρα όλοι γκρινιάζουν από κάτω από την Αθήνα. Αλλά τα ξεχάσανε όταν πέφτανε. Τα κυπελάκια με το νερό στη γάμπα του Γκαλέτη να πούμε και έφυγε 5 τούμπες μέσα στο χόρτο και έφυγε το κεφάλι του άλλος. Ναι. Τα ξεχάσανε τα δυναμητάκια στο σερβέρ του Σίλβα. Δηλαδή τα ψεύτικα απέναντι ναι. του Αναστόπουλου. Έτσι ρε φίλε. Του Σαραβάκου. Ναι. Και χτυπούσαν. Οι βουτιές του Γιανακόπουλου. Ναι. Ναι. Πήγαινε άλλος. Και εμείς το ίδιο. Πήγαινε ναι. ο Ζιλμπέρτο Σίλβα εκεί πέρα στη τούμπα στη γωνία να χτυπήσει το κόρνερ. Έπεφτε το δυναμητάκι 10 μέτρα μακριά. Έσκαγε και ο Ζιλμπέρτο έφυγε 50 τούμπες. Σαν τα μαϊμούνια. Ναι. Και
Και τσαντιζόταν ο φίλος Πάκου. Αφού ρε φίλε δεν σε πέτυχε να πούμε, ρε έλεγε. Τι κάνεις να πούμε, τι γκρινιάζεις, τι κλαις. Έτσι τώρα να δουλουστούν και οι Αθηναίοι. Γι' αυτό το γουστάρω αυτό που γίνεται. Ναι. Έτσι. Goal of sight και πελάρα. Τραυματισμός 3-0 στα χαρτιά. Και κάτσε ρε Πάκου, ρε φίλε. Επιτρέπεται ο Γλύκος ερωματοφύλακας να έχει περισσότερα γκολ από το center forward το βασικό ρε, στα χαρτιά. Ε? Το έχει σκεφτεί αυτό, ρε φίλε. Ναι, ρε φίλε, 3 γκολ. Ο Γλύκος, πώς έχει ο Κλάους. Κανένα δεν έχει. Ωραία, φίλε. Ο βασικός τερματοφύλακας έχει περισσότερα γκολ από το βασικό center forward της ομάδας, ρε φίλε. Το γυρνάμε πάλι στο πολιτικό. Μεγάλη υπόθεση. Το γυρνάμε πάλι στο πολιτικό. Ναι, όπου δεν το γυρνάμε. Δεν είναι μαγιά να περνά τα μέτρα με μια κυβέρνηση φίλο. Είναι μεγάλη μαγιά φιλο, και καλά μας κάνουν. Φίλο, πρόσεξε. Καλά μας κάνουν. Συμπαθητική κυβέρνηση. Για μένα δεν είναι συμπαθητική. Ρε. Εγώ ξέρω τι γίνεται. Καταλαβαίνω τι γίνεται. Όχι, ρε, δεν κατάλαβες. Δεν είναι συμπαθητική μια κυβέρνηση που. Για μένα δεν είναι. Για όλο τον κόσμο μπορεί να είναι, ρε φίλε. Ε? Δεν ξέρω. Για μένα, δεν για μένα, για τον κόσμο μπορεί να είναι. Δεν ακούγεται φίλο, ρε. Δεν είναι μαγιά αυτό. Μα φυσικά μαγιά, ρε, αφού έκανε δηλαδή, τα αντίμετρα, ρε φίλε. Δηλαδή, δεν άρθρο και θεάματα, ρε φίλε. Ναι, ρε φίλε, δεν είναι έξυπνοι όμως άνθρωποι που τα περνάνε. Ποιοι έξυπνοι είναι. Δεν είναι έξυπνοι αυτοί. Εμείς είμαστε πολύ χαζοί, ρε μαγκά. Γιατί, ρε φίλε, όχι. Εμείς είμαστε πολύ χαζοί, ρε. Εγώ το παραδέχομαι. Μνημόνιο, ρε. Μνημόνιο μέχρι να βγάλω μαλλιά καλά μας κάνουν, ρε. Μνημόνιο. Τι να κάνω. Ναι. Μόνος μου την ανατρέψει την κατάσταση. Εγώ δεν πάω να φωνάζω. Δεν πάω να γκρινιάζω. Δεν πάω να λέω. Πάντως βλέπω πολλούς ανθρώπους οι οποίοι έχουν στήσει εταιρείες σε Βουλγαρίες, σε Ρουμανίες, σε Σκόπια, σε εξωτερικά κτλ. Περνάνε επιχειρήσεις και χρήματα μέσα από την Ελλάδα. Δουλεύουν Έλληνες εδώ, αλλά δεν στείνει κανείς εταιρεία για το φορολογικό. Ο Έλληνας, ρε φίλε, ναι, είναι πατριώτης, αλλά μην μου πεις για Βουλγαρίες. Ναι. Αυτό πρώτα πρέπει να έχεις κεφάλι από ψηλά που να είναι Έλληνες. Ναι. Άλλαξε το φορολογικό, ρε φίλε. Ναι. Άλλαξε. Τι ελεύθερη επαγγελματίας 100% δηλαδή συζητάνε αυτό που θα βγάλεις. 100% του φόρου. Πού θα! Του ναι, τζίρου που θα βγάλεις. Ναι. Δεν ξέρεις πώς θα βγάλεις, πρέπει να τα πληρώσεις. Υποθέτουν αυτοί ένα νούμερο, λέει θα τα δώσεις. Ελεύθερος επαγγελματίας. Κάτσε ρε μάγκα, πού πας. Πιστεύεις ότι. Καλά κάνουν και κάνουν εταιρείες έξω. Πιστεύεις ότι η ασυδοσία και η ατιμωρησία που υπήρχε όλο αυτό το διάστημα ήταν για να περάσει το τέταρτο μνημόνιο και να κατευθυνθούμε σε άλλα θέματα. Γιατί με τον για τελικό, τελικό, με τον Ιβιτς, το μπουκάλι. Α, εντάξει, αυτά. Τα σκηνικά, αυτά είναι όλα. Όλα για το άρθρο και θεάματε. Να προσανατολίζει τον κόσμο. Πώς έβγαινε στην αρχαία Ρώμη. Ε? Τι έκανα στην, στην αρχαία Ρώμη, τι φτιάχνα. Για να περάσουν 5-6 νόμους εκεί πέρα του Ιούλιο και άσαρ, τι έφτιαχνε. Άνοιγε τη Ρώμη εκεί. Πώς τη λέγανε εκεί το. Την Αρένα. Την Αρένα, πετούσε μέσα μονομάχους, πετούσε και λιοντάρια. 200.000 άτομα εκεί πέρα. Κατάλαβε. Ναι. Πετούσανε ρε παιδί μου, είτε μπαίνανε μέσα, τρώγανε τα λιοντάρια του ανθρώπου, σκότωνε στο λιοντάρι. Ψηφίζανε αυτοί από πίσω. Και πώς ψηφίζανε, σηκώνανε το χέρι, λέει. Ποιος θέλει ο λαός, ψήφιζε, θες να κάνουμε εκείνο. Σήκωνε το χέρι, θες, του κατέβαζες. Ναι. Δημοκρατία πιο πολύ. Δημοκρατία πιο πολύ όμως. Ναι, πιο πολύ. Ναι, αλλά τους πρόσφερε άρθρο και θεάματα. Ναι. Κατάλαβες. Ναι. Τους έλεγε θα περάσουμε αυτό πάνω στην ίντρικα, πάμε σήκωνε το χέρι. Το περνούσαν καλύτερα τότε οι άνθρωποι. Να σου πω κάτι ρε. Άλλο μάγκα, να βλέπεις τώρα το λεοντάρι να κατασπαράζει άνθρωπο και άλλο να πέφτει ένα μπουκαλάκι τώρα στο κεφάλι του. Δεν είχαν τότε άλλα βάσανα ρε Κώστα τώρα. Πάφει άλλο πλακάκι να βάλουν ηλιακό θερμοσύφωνα πάνω στο σπίτι να πούμε. Δεν είχαν. Τι να πέντε απλά πράγματα ήταν η ζωή του. Ναι. Πέντε απλά πράγματα. Τι είχε, δεν είχε εκεί πέρα αναβολικά. Πήγαινε σίγουρα στο γυμναστήριο, μπαμ, μπαμ, εκεί πέτρες τέτοια γινόσουν. Ούτε αναβολικά, ούτε ιστορίες, ούτε πρωτεΐνες, ούτε μετρούσαν πώς θα αντιδυνατήσω, πώς θα χοντρένω, πώς θα κάνω, τι τηλεόραση θα δω το μάτι. Μανώ δεν είναι αυτό. Ναι. Πάρωσαν. Σκοτίνια ζημέρα, μπαμ, μπαμ, στον αχυρό να παιδιά κάναν αυτοί. Ναι. Όχι, μη με έχουν κάνει. Κάνανε παιδιά, ρε φίλε, αλλά η γη ήταν πολύ λίγοι άνθρωποι. Τότε χωρούσε να κάνει. Γι' αυτό γινόταν και παιδιά. Τώρα γίνανε πολλά παιδιά και πρέπει να φύγουμε μερικοί, ας πούμε. Για γι' αυτό και έχουν γίνει όλα αυτά. Όλα αυτά γίνονται κάτι γιατί. Μυστήριες, αρρώστιες, κάτι μυστήριε, αρρώστιε, κάτι. Κάτσε, ρε φίλε, τώρα πόσα εκατομμύρια δισεκατομμύρια είμαστε στη Πάρο Ρεγιάννη. Πολλά είμαστε, ρε φίλε. 7,5 δι. Ναι. Πολλά είναι. Όταν πηδάγανε στην αρχαία Ρώμη, πόσοι είμαστε. Ένα δι βαριά. Ούτε. Ούτε. Μα ένα δι βαριά να είτε στη Ρώμη. 400 μοίρια, Γιάννη. 400 με το ζόρι σε όλη τη γη. Άρα είμαστε τώρα 10, εδώ. 20. Άστο, πολλά. Δεν χωράμε. Ναι. Γίναμε. Και πρέπει να γίνει. Γίναμε πολλά, είμαι. Ναι. Και πώς θα μειωθούμε. Τι πώς θα μειωθούμε. Αρρώστιες, πόλεμοι. Ναι. Ανεργίες. Ναι. Ναι. Γιατί πολλαπλασιαστήκαμε. Λόγω της τεχνολογίας, μάγκα μου. Πολλαπλασιαστήκαμε, φίλε. Μέσος όρος ηλικίας είναι 35-40 τότε. Ό,τι πολλάπλασιαστήκαμε. 72. Α, επί δύο, γεια. Και τότε τα ατυχήματα, πάθαινες κάτι, δεν είχε γιατριά στο νοσοκομείο να σε πάνε. Τελείωνες. Δεν είναι πρόβλημα τώρα, δεν είναι πρόβλημα τώρα ότι είμαστε τόσοι πάνω στη γη. Για σένα και για μένα, όλοι πρόβλημα είναι. Γενικά δεν είμαστε ένα πρόβλημα. Πρόβλημα είναι. Άκουσα εγώ. Τώρα θα βγει κανένας ακροατής και θα μας πει ότι η γη
μπορεί να θρέψει άλλους τόσους και θα μας αφήσει. Τρίγες. Έχεις λεφτά, θα παραμείνεις. Δεν θα σε πειράξει τίποτα. Δεν έχεις. Ναι. Θα πας στο σκυλί στα μπέλια. Άιντε, τελείωνε τώρα. Νίκος Γιάννητσά μας ακούει. Άρα, Νικολάρα. Όταν ο Γκαρσία και η Ουσαϊράδε έριχνε τα κροσέ και τα τυρέκ. Έτσι. Ήταν επαναστάτες Τσε Γκεβάρα. Ο Μπέρκ είναι κολοπεδαράς. Αν έρθει στον ΠΑΟΚ θα γίνει παπαφλέσας. Είμαστε τρελοί για τη σπιναλόγκα εμείς οι ΠΑΟΞίδες. Φοβερό μήνυμα. Φοβερό μήνυμα. Απίστευτο. Πρωτάκουστο. Είναι πολύ ωραίος. Φορμαρισμένος. Ραπές για το σκάνδαλο των τριών αγωνιστικών στον Κρέσπο. Ναι, εντάξει. Ο Κρέσπο δεν έκανε τίποτα για να φάει. Τίποτα. Πλήρωσε το μάρμαρο ο Κρέσπο. Κάτι έπρεπε να πληρώσει και ο ΠΑΟΞ. Πλήρωσε το μάρμαρο ο Τζάμπαρ το παιδί. Δεν έφυγε. Έκανε κεφαλοκλείδωμα. Αλλά ναι. Για να προστατεύσει τον κόσμο, ρε παιδί μου, του δικού του εκεί πέρα. Ο Μπέρκ ξεκίνησε και τη μανούρα την ιστορία. Αυτό οι εκπομπέ Μαρμίντα προδεκαετία ήταν ό,τι πιο κάλτ στην ελληνική τηλεόραση. Φέρνε Στεφανάρη να πουλάει τρέλα στα κουμούνια. Άιντε πάλι. Ο 003. Ο Στέφανος θα είναι μέχρι το τέλος τη σεζόν. Θα πάρει θέση του Μαλάτου, ο οποίος Κωστά μου δεν έχω αντικείμενο. Μετά φεύγω στο CNN, με πήρε να ξέρει. Θα βλέπει με τον Λάρι Μπέρτ, Λάρι Κίνγκ, πώς λένε. Θα έχω δύο Αριανούς στο στούντιο, εσένα και τον Κατζινά. Κατζινά θα γίνει χαμός τώρα. Θα έχω Τζόρνταν Παοξή. Ο Γιώργος επειδή τσακώθηκε με τον Τζόρνταν, το οποίο πήγε να το χτυπήσει. Τώρα διένεξε απλή μου μπροστά. Εντάξει, ένα τρία πράγματα. Ο Ασλαμάς μίλησε για ύπαρξη του Τζόρνταν. Υπήρχαν αντεκλήσεις, υπήρχαν θέματα. Εκκλήσεις και αντεκλήσεις. Ναι, πάντα η Μαρμίτα δημιουργούσε πάρα πολύ καταστάσεις, πώς το λένε, πολεμικές. Πάρο Μιχαλόπουλο, Σταμάτη Γαρδέλη και Στιβ Ντούζο εκεί πέρα. Ναι. Ο κύριος Τερέκης. 2-31-0-90-90-90. 2-31-0-98-80-90. Δεν ξέρω, κάναμε περίεργο σήμερα. Πάντα. Περίεργη πρώτη ώρα. Γενικά εμείς δεν κάνουμε κάθε μέρα την ίδια εκπομπή. Κώστα, δεν πάντα έχουμε έτσι. Κάθε μέρα τα ίδια θέματα. Πάντα. Τα θέματα ποικίλουν. Όταν τελειώνει ο Μάιος και αρχίζει το καλοκαίρι, πάντα έτσι είναι η κουβέντα. Ποικίλουν τα θέματα. Δεν έχει μπάλα, full μπάλα. Δύο ομάδες θα παίξουν. Ναι. Κάθε Τετάρτη, κάθε Κυριακή. Ούτε το Άρης Λαμία παίζει. Τι να παίξεις τώρα, ρε. Το Άρης Λαμία τώρα. Σε δύο λεπτά και έχουμε 1,5 λεπτό διάλειμμα. Σε 2,5 λεπτά. Πάμε σε ένα φίλο μέχρι τα 2,5 λεπτά που άντε να μας πει. Και ανοίγουμε πάλι γραμμές. Για να δούμε το φίλο. Καλημέρα, φίλε. Καλημέρα κύριε Ραπτόπουλε, στην πιο ερωτική πόλη. Είναι καλημέρα στο Στεφανάκο τον Αριανό. Ναι. Το αγαπητό παιδί του Κρυσάβα. Α, τώρα έγινε αγαπητό. Μόλις είπα ότι έφυγα, θα πάω να μάθω Ρώσικα. Αγαπητό έγινα τώρα. Καλημέρα στο Γιάννη το Χιλιτίδη. Είναι αγαπητό τώρα. Τι θα γίνει με εσάς βεγκρινιάριδες και παραπονιάριδες. Ναι. Ένα κουτάκι μπύρα άδειο. Πόσα γραμμάρια συζυγίζει. Άδειο, 83. 83. Ναι. Και πολλά είπες. Το μισό κιλό. 32 γραμμάρια ζυγίζει. Πόσο? 32. Το μεγάλο. 82. Το μεγάλο, το 05 αυτό. Για να βάλω ζυγαριά να δεις πόσο ζυγίζει. 32 γραμμάρια. 83. 31. Βαριά. Οπότε. Τι οπότε κύριε Ραπτόπουλε. Έχει δίκιο ο κύριος Λιμπερόπουλος και ο κύριος Κωνσταντίνου. Ο Κωνσταντίνου. Αυτός ναι. Ο παλέμαχος ποδοσφαιριστής, ο μεγάλος θερματοφύλακας που τον εμπιστεύθηκε και ο αείμνηστος Αλκέτας Παναγούλιας στα γάντια στο γύρο του 1980. Ένα 74, 73 είπε. Ναι, αλλά, ρεφλέξ. Ότι είναι από τους κορυφαίους Έλληνες γκολκίπερ, κύριε Ραπτόπουλε. Δεν λέω το αντίθετο. Ναι. Δηλαδή το ήθος του, μα καταρχήν έχει γράψει μια ιστορία στους αγωνιστικούς χώρους. Και δεν θέλω να μου πείτε, κύριε Ραπτόπουλε, δεν θέλω να μου πείτε κυνηγούσε το Συνετόπουλο. Ναι. Έτσι, ούτε ότι χτύπησε τον πιτσιρικά σας στην ομάδα της καρδιάς σας. Αυτό δεν θέλω να το λέτε. Έτσι, αυτά είναι προβοκάτσιες. Έτσι, γιατί αν είχε συμβεί κάτι και το παραμικρό και είχε χειροδικήσει στον ανήλικο εκείνον εκεί το νεαρό, έτσι λένε οι εφημερίδες της εποχής, ναι. Πιστεύω ότι θα περνούσε τη διαδικασία του αυτοφόρου. Αλλά νομίζω ότι αφέθηκε ελεύθερος. Δεν υπήρχαν στοιχεία εις βάρος του. Ήμουν στο μάτς. Εσείς που ήσασταν στο μάτς και είδατε με το χέρι στην καρδιά, μπορείτε να πείτε ότι χειροδίκησε στο νεαρό, ότι έδερε τον πιτσιρικά. Ένα μπάτσο τον έδωσε. Τι τον έδωσε? Ένα μπάτσο. Δεν τα πιστεύω εγώ αυτά, κύριε Ραπτόπουλε. Ένα μπάτσο τον έδωσε. Μπορώ να πιστέψω, γιατί εσείς εκεί στη Θεσσαλονίκη δεν ξέρετε. Δεν μου λέτε, μπορείτε εσείς στη Θεσσαλονίκη να πράξετε τέτοιο έργο σε αγώνα δηλαδή δύο ομάδων της πόλης σας, να μοιράσετε τις εισπράξεις. Αυτά είναι μόνο σε εμάς εδώ στον Πειραιά και στην Αθήνα. Το ενωμένο ΠΟΚ δυνατό. Δηλαδή, θες να πεις τώρα ότι. Θες να πεις ότι ο Ήβης έκανε θέατρο. Εγώ πιστεύω ναι. Γιατί να το κάνει.
Γιατί να το κάνει, κύριε Λαφτόχο. Εσείς γιατί λέτε να το κάνει. Τι κάνει νιάου νιάου στα κεραμίδια. Όχι ο τραβεστή σκύλος. Τι κάνει νιάου νιάου στα κεραμίδια. Ε, τι κάνει. Δηλαδή, τι θέλετε να πείτε. Ήτανε, είχε δίκιο ο Λιπερόπουλος και ο Κωνσταντίνου. Εγώ ότι, πιστεύω ότι αν γινόταν κάτι Λιπερόπουλος... ανάλογο με προπονητή ότι... του Παναθηναϊκού εδώ, θα λέγαμε εμείς ότι είναι φλόρος και ότι έπεσε κάτω, ας πούμε, και τέτοια. Αυτό λέτε. Λέτε, αναφέρατε, ανέφερε ο φίλος σας ο Νίκος τον Ιωσαρουάλδε και, το, και τον Γκαρσία. Ναι. Δεν μου λες κεφαλοκλείδωμα σαν του Ζε Ελίας και του Καρεμπέ. Έχετε δει έτσι. Δεν υπάρχει άλλος. Για κλουβί MMA είναι αυτή. Ναι. Τι? Για κλουβί MMA αγωνιστική. Τι πεταράδες έχετε δει εσείς να κάνουν κεφαλοκλείδωμα και ψαλίδι τάκλιν. Ο Ζε Ελίας ειδικά παιχτούρα στο ξύλο. Βέβαια. Βέβαια. Μην τα ισοπεδώνουμε όλα τώρα. Έλα. Και αναφέρατε και για τον Μπρέλεβιτς, κύριε Ραπτόπουλο. Νοικοκύρης. Ναι. Δεν μου λέτε... Δευτερόλεπτα και πάμε σε διάλειμμα. Για πέντε λεπτά γρήγορα. Ναι. Δεν μου λέτε, ο κύριος Μπρέλεβιτς είναι αυτός που έλεγε τότε πού να χτυπήσω coach την μπάλα. Ναι, έτσι. Το ρώτησε. Ναι. Κόλικο τράχμε πάρει σήμερα. Ναι, κύριε. Από... Αυτός είναι. Από τα νεανικά του χρόνια φαίνονταν ότι είναι νοικοκύρης και συμμαζευτό. Ναι, κύριε. Κάτι περιπτώσει. Τώρα για ένα κουτάκι πήρα, κύριε Ραπτόπουλε. Ω, μπάνε, μπάνε. Έκλεισες, Μπιλμπάο. Δευτερόλεπτα ανοιχτές οι γραμμές, 90 όλα. Ε, τι πάθαμε. Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Το κραγιόν αποτελεί το πιο σαγηνευτικό αποτύπωμα κάθε γυναίκας. Ο στόχος μας είναι το 2018 να φτάσουμε τα 90 καταστήματα. Επιχειρηματικό δαιμόνιο και πάθος για τη γυναικεία ομορφιά είναι και τα δύο στοιχεία της ταυτότητάς του. Ποιος είναι? Your ID is loading. Ταξί, ταξί. Ολύμπο 78. Στον Τζαρουχά για πατσά, ε. Στον Τζαρούχα, αλλά όχι και για πατσά, για φρεσκό μαγειρεμένο. Από μελιτζάνες ραγού μέχρι τζιγεροσαρμάδες. Δοκίμασε και ένα σαρδένι ανάμεικτο ψιλοκομμένο με μπόλικο κολαγόνο για την επιδερμίδα. Ίσως. Πάντως Τσαρούχας ή Τσαρουχάς, ό,τι και να φας είναι εγγύηση. Εστιατόριο Πατσατζίδικο Τσαρούχα, Ολύμπου 78. 24 ώρες ανοιχτά και delivery στο 2310-271-621. Από το 1952, παράδοση. Παντρεύεστε? Βάλτε την αναγγελία του γάμου σας μόνο με 14 ευρώ στη Μέτροσπορ. Παραλαβή κάθε μέρα Δευτέρα έως Κυριακή, 9 το πρωί με 9 το βράδυ. Γραφείο υποδοχής Κωστή Παλαμά 6 Γάμα στα Κωνσταντινουπολίτικα και ηλεκτρονικά στο pablis.com. Τηλέφωνο αγγελιών 2310-900-360. Μετρόπολης 95,5. Είσαι πάντα με τους πρώτους. Είσαι στην κορυφή. Σαν να ακούω τον Τζόναρ Πούσ. Πούσ. Για βάλει Πούσ. Για βάλει να το ακούσουμε, ρε Γιάννη. Πιο μπροστά, για βάλει Πούσ, Πούσ. 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 Καλημέρα, καλημέρα. Έλα. Καλημέρα. Καλημέρα, κύριε. Ο Τάσος Κατιαμπής είμαι. Γεια σου, Τάσο. Τάσος, ο παλιός παίκτης του ΠΑΟ, του Ηρακλή, ρε φίλε. Του ΠΑΟ. Είχα μία επίσκεψη στο θάλαμο που νοσηλεύτηκα. Ήρθε και ο Βλάντα Νοίβιτς, κάναμε παρέα. Έλα ρε. Ναι ρε, Τάσο. Ναι, 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 είχαμε την ίδια πάθηση. Τι πάθατε? Μας πήρε ξόφαλσα και ένα μπουκαλάκι να πούμε και είπαμε ότι αρρωστήσαμε. Κάναμε την ίδια πάθηση με τον Δάσο Κατιαπή. Και είσαι... ο γιατρός τι είπε? Ο γιατρός φωνάζει Πανσεραϊκός! Πανσεραϊκός! Ακόμα το κολάρο, Τάσο, το έχεις στο λαιμό? Το έχω το κολάρο, αλλά με το γιατρό δεν ξέρω πώς θα κάνω παρέα του χρόνου. Ναι, και εγώ έτσι λέω. Είναι δύσκολο, γιατί βλέπω να έχουμε αντίστροφες αναλογίες με το γιατρό. Πανσεραϊκός! Πού σε ρε γιατρέ, Πανσεραϊκός! Πού σε ρε γιατρέ, να δούμε. Έχουμε πάει σέρες. Ε, τι πάθαμε. Άκου τι τον είπα το γιατρό τότε στα σέρας. Γιατρέ, μη γίνει κανένα ιστορία και δεν κρατηθεί στην κατηγορία. Ναι, φίλε. Θα σε σκίσω αυτό που σε είδα στις σέρες, θα σε σκίζω όλο το καλοκαίρι. Κι εγώ. Λοιπόν. Ναι. Γιατρέ.
Τώρα πάω λίγο κάτω, πάμε κάτω να κάνουμε τα κουμάντα. Παίζει ωραία μεταξύ Κομπότη και εμού. Έτσι. Ποιος θα παίξει άλλο εθνική. Εμείς το παίζουμε, ρε, ξέρω, σου λέω. Λοιπόν, εσύ σε κανάλα έλεγε ότι και να γίνει θα παίξω άλλο εθνική. Εγώ δεν φώναζα, ρε, όλοι κράζανε. Εγώ δεν θα πάω να χτυπηθείτε όλοι, ρε. Να κάνετε τούπε, ρε, τα μαϊμούνια, ρε. Εγώ θα παίξω, ρε. Το καφενείο, έτσι, το καφενείο σου φέρει να δείχνει εμένα, ρε, Νόβα. Εκεί στη Θάσο, τι κράση πίνετε, ρε. Ό,τι γουστάρουνε, πίνουνε, ρε. Ε? Δεν πίνουμε κανένα κρασί, ρε. Είμαστε Άρης. Εκεί στη Θάσο τι πίνετε, ρε, και βλέπετε όλοι. Είμαστε ρε. Ένα βήμα πριν την άνοδο αυτή τη στιγμή. Ένα βήμα πριν την καταστροφή, ήστε, ρε, τα αγάρια. Και ωραία, αν πάρει την ομάδα του ξενοδοχείου, ρε. Γίνε πρόεδρος, ρε. Εγώ μέσα είμαι. Όποιος πάει για χαρτζηλή κλουτσιά θα το ρίχνω. Αλήθεια σου λέω. Λοιπόν, εγώ μπροστά. Έχουμε δύο αυτοκίνητα. Να πάμε τρία άτομα. Ναι. Πανσεραϊκός Άρης. Τόσες έκοψε. Έχουμε ένα Fiat Punto. Είστε τόσο φελός. Ραπτόπουλε, είσαι τόσο φελός που πήγαμε εκεί πέρα με το γαϊδούρι το κουτσό ενώ μπορούσαμε να πούμε καβάλα στάλογο και πήγαμε με το γαϊδούρι το κουτσό αφού δεν μας άφησε στα μισά. Άκουρε. Είσαι ήρωας. Βρέχει. Δεν σε μπορώ, ρε Κώστα. Και έχουμε δύο επιλογές. Ένα BMW 320. Αεροπλάνο. Κουπέ. Του... Ναι, το ξέρω. Του Βασίλη. Άντραβο, πες τα. Αεροπλάνο, ρε φίλε. Lufthansa Airlines. 160 άλογα. Ναι. Και έχουμε και το γιατρό του αμάξι. 20 ετών. Ναι. Με τέσσερα διαφορετικά χρώματα επάνω. Με το μοντέλο. Κάναμε τρία τρισάγια για να φτάσουμε, ρε. Και να φωνάζει αυτός. Γιατρέ, μην τρέχεις. Μην παίρνει τη στροφή έτσι, γιατρέ. Και πάμε, ρε παιδιά, στο σερόν το γήπεδο. Και καθόμαστε τρία άτομα στα επίσημα. Ναι. Και αρχίζει το μάτς και φωνάζει ο γιατρός. Πανσεραϊκός! Πανσεραϊκός! Και δεν είναι να πιαστούν στο ξύλο τώρα. Αυτός με τον γιατρό τον Ηρακλειδέα. Τον παίρνω στο ημίχρονο, τον γιατρό τον πάω στο Τσέκε Βάρα. Τσέκε, ναι. Στο χοντρό εκεί. Και φώναζε εκεί. Πανσερα! Ρε φίλε. Έβγαλε το άχθη του, αλλά τώρα θα τον βγει από τη μύτη. Από τη μύτη θα τον βγει το άχθη. Τον είπα, μη γίνει κανένα ιστορίες με τις άδειες και αν εδώ εγώ αλλιώς και εσύ παίζεις αλλιώς το λέω. Θα σε σκίσω, λέω, γιατρέ. Έκλεισες. Κοντά είναι το έργο, κοντά είναι το έργο. Πολύ κοντά είναι, φίλε, πολύ κοντά. Ο χοντρός θέλει συμμάχους. Ναι. Ο χοντρός τώρα που ζωρίσαν τα πράγματα θέλει συμμάχους στην Αλβεθνική. Σφίξαν οι πέτσα τα γιαούτια. Πριν κλείσεις, γρήγορα. Λέει ο Θεόφιλος, Πατέλης μου στέλνει ένα μήνυμα και σε ρωτάει. Το βολεϊμπολίστα του Άρη τον βρήκε, λέει ο... Ποιο βολεϊμπολίστα, ρε? Αυτόν που έπεσε το μπουκαλάκι και... Ποιος ήταν από εκεί? Α, λες τότε. Εντάξει, αυτά όλα δανεικά είναι. Πώς θα γίνει, δανεικά είναι αυτές οι θεωρίες. Ναι, μήπως... Λοιπόν, ναι, καλά. Κύριε Ήβιτς, ναι. Καλή ανάρρωση, παρέα εκεί πέρα με τον Κατσιαμπή. Ναι. Λοιπόν... Έτσι, να γουστάρετε, βγήκετε και δεύτερη, δεν πειράζει. Θα τα πούμε αύριο, ζωντανά, live. Έγινε, τα Άιντε. Λέμε, πάει. Πάτσε, like. Έλα, φίλε, ναι. Έλα, φίλε. Καλημέρα. Καλημέρα. Στους αγωνιστικούς μου χαιρετισμούς στον γιατρό του Ηρακλειδέα, ο Χρήστος Ιωπόνος είμαι. Γεια σου, Χρυστάρα, γεια σου. Ναι. Και στον κύριο Χατζινάκο που βγήκε πιο πριν, να δεν κάνω λάθος. Ναι. Είμαι. Λοιπόν, άκουγα σήμερα, έκανα ένα ζάπινγκ στο ραδιόφωνο. Κάποιος Θόδωρα σε ένα άλλο σταθμό. Ε, παιδιά, τι πίνουνε οι Ερεάνοι και πιστεύουν ότι θα βγούνε? Τι πίνουνε? Αυτός ο προηγούμενος στη Θάσο ήταν, ξέρω εγώ, στο ξενοδοχείο του. Κάνα λικέρι ολική. Συγγνώμη, κύριε Γεωπόνη, σας πειράζει να βγω και εγώ? Όχι. Να βγείτε κι εσείς, δεν πειράζει. Και εγώ σε πειράζει να βγω. Βγες εσύ, εγώ δεν σε είπα να μην βγεις. Α, ναι, γιατί ναι. Ένας Θόδωρας, ναι. Σε μια άλλη εκπομπή. Καταλαβαίνω τι λέτε, ναι. Ναι. Πίστευε ότι θα βγει αγωνιστικά. Αγωνιστικά πώς θα βγει, δεν φτάνουν τα νούμερα. Δηλαδή πρέπει να χάσει Λαμία με δύο γκολ διαφορά μέσα στο Χαριλάου. Τα νούμερα δεν βγαίνουν, τι σου λέω εγώ τώρα. Να μην πάρει ούτε καν ισοπαλία από τη Σπάρτη που έχει αποδεκατιστεί και έχει 10 προσφυγές. Ναι. Και να μην κερδίσει και την Καρδίτσα. τα νούμερα δεν βγαίνουν έτσι που μου τα λες. Δεν βγαίνουν. Ναι, δεν τώρα βγαίνουν. Δεν ξέρω τι πίνουν και πώς το πίνουν. Εγώ σου λέω ότι. Δεν με πειράζει, δεν σε πειράζει να βγεις και εσύ. Μην και έχουμε κανένα μπουκάλι και στο Χαριλάου και έχουμε διακοπή απλά και εκεί. Επειδή υπάρχει δεδικασμένο, εγώ αυτό ήθελα να πω. Ναι. Επειδή υπάρχει δεδικασμένο πρόσφατο στο Παναθηναϊκό ΠΑΟΚ. Πάνε οι έδρες. Δεν βλέπω να τελειώνει το μάτι του Χαριλάου, παιδιά. Ναι. Μπα, θα τελειώσει αυτό. Πολύ ήσυχα, να ξέρεις. Μακάρι. Εγώ στο λέω, να ξέρεις, το τελειώσει πάρα πολύ ήσυχα. Ανεξαρτήτου αποτελέσματο θα τελειώσει ήσυχα, το εύχομαι. Ναι, ένα θα είναι το αποτέλεσμα και είναι απλό, δεν υπάρχει τώρα, εντάξει. Μα δεν σε χρειάζεται και σε ένα το αποτέλεσμα να κάνεις μανούρα. Πόσους βαθμούς είσαι από τη... Δεν σε χρειάζεται.
Έχω 6 βαθμούς διαφορά. Ναι. Εάν πάρω ένα χι στο Χαριλάου, τελειώνει η υπόθεση. Δεν παίρνεις χι στο Χαριλάου, θα πάρει το πάρει στη Σπάρτη και τελείωσε. Και θα πάρει να κερδίσει. Εάν χάσω με ένα γκολ διαφορά, πάει στην ισοβαθμία που είμαι καλύτερος, γιατί έχω περισσότερη καλύτερη διαφορά. Και χρειάζομαι μονάχα μία νίκη και μία ισοπαλία με Σπάρτη και Καρδίτσα. Έκλεισες τα μάλλον, τα λέμε. Πάει επόμενο γύρο. Γιατρό Ηρακλειδέα, θέλουμε εισιτήριο για το Αμβούργο Βόλσμπουργκ. Πες του Βαγγέλη. Αμβούργο Βόλσμπουργκ. Ναι. Τι ματσάρα θα γίνει εκεί. Ναι. Μεγάλη πόδια. Γραπτόπουλε μα κίσανε οι Τούρκοι στο survivor. Α, μπράβο, να. Τζόντερ Μόντερ, για μοντέρ, φω survivor. Πάρε τζόντερ, για μοντέρ. 17 λέει τον Ήπιοβιτς. 17, ναι. Καλημέρα, ναι. Κύριε. Καλημέρα. Καλημέρα. Έλα. Έλα. Έλα, Κώστα. Έλα, φίλε. Οκτάρια από Κυλική. Καλώς ήταν. Γιατί βογκάς? Εγώ βογκάω, γιατί να βογκάω. Α, καλά είσαι. Ωραία. Εγώ μια χαρά είμαι, ρε φίλε. Πήρα ματσάκι στα χαρτιά, τι με πειράζει. Δεν σε νοιάζει. Πειράζει, συμπήρα η αλφα. Να χαρώ είμαι το φίλο μου τον Βάλνερ. Είμαι πρώτος στα play-off, τι να με πειράξει. Γούστα, τρελά βγάζει, σε παραδέχομαι, ρε φίλε. Λοιπόν, δικαιωνόμαστε και οι δύο Ραπτόπουλε. Σε ποιο κομμάτι? Που σε είπα προχθές που μιλούσαμε για τα πολιτικά, που σε είπα για τον Κασιδιάρη, το σκηνικό, τίποτα δεν θα γίνει με τα μέτρα. Ορίστε, να τα. Έτσι ακριβώς. Ναι, σε όλα ψηφίζουν εκεί τα. Ναι, σε όλα τα βοηδοτέτια. Να τα. Να τα. Τίποτα δεν θα γίνει. Γίνανε κάτι μανούρες εκεί έξω από τη Βουλή και Klein Mind. Καλά, σάλια τώρα, εντάξει, μην ξεκουμπώσουν κανένα σακάκι, πρόσεχε. Σιγά, αυτοί είναι τέτοιοι. Είναι. Όλοι οι ίδιοι είναι εκεί πέρα. Εγώ τώρα ξέρω τι πιστεύω για τον Μπέρκ. Τι. Δεν πιστεύω να ανανέωσε, ρε φίλε, αυτός. Ανανέωσε, φίλε. Ανανέωσε. Παραθυναϊκό, ρε. Για ανανέωσε, ναι. Ρε φίλε. Έλα, ρε μάγκα, ποιος θα τον πληρώσει? Δεν θα ανανέωσε, ρε φίλε. Και να έχουν να τον πληρώσει, όταν κάνεις τέτοιο μάτς που είσαι και σκόρερ και απλήρωτος και στον παίρνει ο Ήβιτς με μαγιά στα χαρτιά, τι να ανανεώσεις μετά? Δεν μου λες. Ναι. Είσαι ο Μπέρκ. Υπογράφεις στον Παναθηναϊκό. Ναι. Περιμένεις. Περιμένεις το καλοκαίρι. Ναι. Ιούνιο. Ωραία. Και έρχεται ο Καλτσίδης με τα τσιμέντα και παίρνει τον Παναθηναϊκό. Ναι. Μένεις ή φεύγεις? Μένεις. Εγώ μένω αν ήμουν ο Μπέρκ και ήταν ο Καλτσίδης. Μένω. Μένεις. Μένω. Γιατί θα ήμουν ο αρχηγός πρώτου βιολί. Περιμένουν στον Παναθηναϊκό κάτι. Περιμένουν αυτό. Περιμένουν. Ή Καλτσίδη και νιάρχο δυο φορές θα έμενα με νιάρχο. Θα μείνει γιατί θα πάρει πολύ μαρούλι. Εκείνο ο νιάρχο είναι σαν του Μαρινάκη, τέτοιο στυλίδιο είναι. Και ξέρει ο νιάρχο. Νιάρχο είναι. Ναι, ανοίγει τη βρύση και βγαίνει πετρέλαιο, δεν βγαίνει νερό. Όσον αφορά του συμπολίτε. Έλα. Α αλλάξουν πλευρά όταν κοιμούνται. Καληνύχτα. 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 Τα λέμε από Σεπτέμβριο εμεί μαζί. Έλα, φίλε. Έλα. Έλα, φίλε. Έλα. Έλα ρε αρσενική ίντρικα. Γιώργος, Παθεσσαλικό Χαλάτσι, τι έγινε? Παθεσσαλικό Χαλάτσι. Στο ημίχρονο τέλο. Μ' αρέσει. Α, ναι. Δικό σου είναι. Βουβάλι, όρθιο. Βουβάλι. Ναι. Πώς δεν τον έκανε λίγο μασάζ, ρε αδερφέ, αυτό το πράγμα. Αδερφέ, ήμουν στον αγώνα χθε. Ήμουν απέναντι στα ναι, κάντε ένα λίγο μασάζ, ήρθε με πολύ υψωμένο ήρθε εδώ πέρα. Ναι. Ακούς ραπ. Έλα ρε. Ήμουν στον αγώνα χθε, ρε. Πήγε. Ναι, ναι. Προστασία. Όχι, ρε. Α, έτσι. Ναι. Είναι φιλαράκια μου από την ασφάλεια στην Παρέγγι. Ασφαλιάρα και από νεύρου είναι αυτό δηλαδή τώρα. Ήσουν λοιπόν... πίσω από τον Ήβιτς? Όχι, όχι, απέναντι. Απέναντι. Επί τη λεωφόρου, ναι, ναι. Μιλάμε για γέλιο. Ήθελα να πεθάνω στο γέλιο με αυτά που έβλεπα. Για πες, για πες ένα ψηλό. Πες κανένα κουσκουσιάρικο. Τι είπα, αυτό ο γραφικό. Εντάξει, εγώ το συμπαθώ γιατί έχει πλάκα, το βλέπω και γελάω. Ο Κωνσταντίνου, ο πατοφύλακας. Δουλειά του είναι ρε φίλε, αυτό το Παναθηναϊκό πληρώνει. Τι να κάνει. Τι να κάνει. Πυροκαματάκι παίρνει. Πολύ γέλιο σου. Ναι, ναι, το έχει. Δηλαδή το γούσταρα πολύ, δηλαδή πανέξυπνο σου. Ο Σέρβος πανέξυπνο. Μεγάλη, μεγάλη σχολή σέρβικη. Βέβαια. Γάτος, γάτος, μεγάλος, γάτος. Σου λέει εγώ τώρα με τρία χαφ. Οι άλλοι δεν έχουν χαφ με το Μαρινάκι, με πήρανε. Βιολογικά δεν υπάρχουν σαν ομάδα. Τι να κάνω, έχω μείνει στο Βόλο. Κάτσε σου λέει τώρα εγώ τώρα να. Πρέπει να στροφάρεις πάρα πολύ για να κάνεις τέτοιο σκηνικό σε δύο δευτερόλεπτα να σκεφτείς όλα αυτά. Σε δύο δευτερόλεπτα να σκεφτείς. Τις κουλουτούμες που έκανε, ναι. Ούτε κασκαντέρ. Ούτε κασκαντέρ. Τις έφτιαχνε και σκεφτότανε το επόμενο, την επόμενο μισάωρο. Σκεφτότανε. Λοιπόν, ακούστε κάτι. Εγώ τον Ήβιτς τον έκανα χειραψία. Άκου, άκου. Του έκανα χειραψία του Ήβιτς μετά τον τελικό γιατί γούσταρα πολύ το κουτσάρισμά του. Στον τελικό πάρα πολύ.
Λοιπόν, είναι κτίνος. Είναι ψηλό παιδί, ρε. Δεν είναι μόνο που είναι ψηλός. Και ψηλό παιδί είναι. Πέτρα είναι. Είναι. Ψηλή είναι κι άλλη. Πέτρα! Η χειραψία του είναι ανθρώπου πολύ δυνατού. Όλο του το κορμί. Εντάξει. Γερό παιδί είναι. Πολύ γερό παιδί είναι. Yeah. Το βλέπεις αδύνατο. Όχι, είναι γερό παιδί. Πολύ δυνατός. Και... Το έκανε ωραία, το έκανε ωραία. Τι να πω. Δεν ξέρω. Το έκανε ωραία. Εγώ πιστεύω ότι την κατάλαβε σε χρόνο τετέ και σου λέει με χτύπησε τώρα κάτι. Είναι ευκαιρία πάρα από τον αγώνα. Ήταν γρήγορο, είναι και γρήγορο στη σκέψη. Είναι σέρβος ψυχρός και εύστροφος. Είναι φοβερό κομμάτι ο τύπος. Ναι. Καλά, μα, τι κλάμα. Μα δεν θυμάσαι όταν έπαιζε μπάλα, δεν χρειαζόταν να τρέξει πολύ, ρε. Πονηρός παίχτης. Στα ραδιόφωνα, αν ακούσεις την κλάμπα πέφτει από το πρωί. Πέφτει, ποια ραδιόφωνα. Δεν δω τα αθηναϊκά, τα αθηναϊκά. Αυτό είναι η μεγαλύτερη ειδονή του Βορειοελλαδίτη. Σου λέω για πολύ κλάμα, όχι κλάμα απλώς, πολύ κλάμα. Εγώ πάντως στο Θωμαίδη το ρώτησα τι εκπομπή θα κάνει τη Δευτέρα και λέει... Έχει ρε, πάω Πανιόνιος, ασχοληθώ. Ναι, λοιπόν, ασχοληθώ. Όσα αφορά αυτό που είπες πριν, όσα αφορά αυτό που είπες για Καλτσίδη και για Νιάρχο, αυτό είναι Ράδιο Αλφίλα, δεν ενδιαφέρεται κανείς να πάρει τον Παναθηναϊκό στο ποδόσφαιρο. Ναι. Γιατί υπάρχει το αυτονόητο, δεν υπάρχει γήπεδο. Κανείς δεν πάει να... Και υπάρχουν τόσα χρέη. Είναι γι' αυτό. Ξέρεις ότι για τα υπόλοιπα τρία χρόνια τα διαρκείας είναι δεσμευμένα στην τράπεζα. Ναι, βέβαια. Βέβαια. Το ξέρεις αυτό. Αυτό είναι γνωστό. Α, ναι. Ναι. Έχει τεράστια χρέη ο σύλλογος. Έχει κάνει διακανονισμούς σε όλους. Ο Αλαφούζος έχει από την τσέπη του, πιστεύω ότι έχει βάλει κανένα 25 για να μην λέω. Έχει βάλει λεφτά ο άνθρωπος. Και δεν φεύγει έτσι. Δεν υπάρχει άνθρωπος που θα πάει να του δώσει τώρα 25 εκατομμύρια για να αναλάβει και τα χρέη. Δεν υπάρχει. Καλτσίδης και αυτά είναι όνειρα θερινού. Πάει πρωτοδικείο δηλαδή η Βαζέλα. Όχι, δεν φεύγει. Σήμερα που μίλησα εγώ με τα παιδιά δεν φεύγει. Ήταν απλώς, πέθανε ο πατέρας του, δεν ήταν η κηδεία του. Ήταν ο μεγάλος, ναι. Είναι σε πέθος, ναι. Εντάξει, τώρα δεν είναι. Το σεβόμαστε. Δεν φεύγει, δεν φεύγει. Να ξέρεις ότι αυτό το... Δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην αρέσει τη δημοσιότητα. Δεν υπάρχει άνθρωπος. Του αρέσει αυτό. Άσχετα αν τον πονάει, αν ματώνει οικονομικά, του αρέσει αυτό. Ούτε ο Γιαννακόπουλος ο πιτσιρικάς αναλαμβάνει. Όχι, είναι έχει κόντρα με εκείνο τον Αιανία, τον ερασιτέχνη. Καλά, εκείνο θα εκείνο, το φάει. Εκείνο το φαλακρό, το δαίμονα. Θα το φάει. Τι επικίνδυνο. Επικίνδυνο, φίλε. Είναι να τον πάρει εκείνον. Εκείνο τον βάλει σε ταινία να κάνει τον παράφρον επιστήμον. Παρά. Είναι τα λεφτά πολλά στο ποδόσφαιρο. Δεν ξέρω πώς το λένε τον πρόεδρο του ερασιτέχνη. Μπαλτάκο. Ο Μπαλτάκο. Τον βλέπει αθώο, ξανθό, μαγουλάκια. Κλασική μάπα Παναθηναϊκού. Αυτός και ο Μαυροκουκουλάκης είναι κλασικές μάπες Παναθηναϊκών. Κατάλαβες? Δηλαδή άμα το δεις στον δρόμο αυτό να, και δεν το ξέρεις το Μαυροκουκουλάκη και πεις αρχοντάνθρωπος, χοντάνθρωπος, παλιός Αθηναίος πλούσιος, τι ομάδα μπορεί να είναι αυτός? Δεν θα πεις ότι είναι Ολυμπιακός. Ολυμπιακός ήταν κακομούτσουνος, σκυλομούρης, χοντρός μουσάτος. Μπορεί να έχει πλύνει τα δόντια του καμιά εβδομάδα. Κατάλαβες? Ο άλλος ήταν, τι να σου πω, Bon Viver. Και ο άλλος, ο Μπαλτάκος, είναι το κακό παιδί του κολεγίου που μπορεί, ας πούμε, να την έχει πάσει στο Γιακουμάκι να το κάνει μπούλι, να πούμε τέτοιο πράγμα. Άρα, Γιακουμάκι. Ναι. Έχει πολλά προβλήματα, δεν θα επιβιώσει μόνο με θαύμα, αλλά ξέρεις ότι έχει πάρα πολλά προβλήματα. Πάρα πολλά. Θα δούμε. Δεν είναι... Είναι πολλά τα λεφτά που πρέπει να γυρίσουν. Δεν είναι εύκολα το πράγμα. Δεν μπαίνει ο Γιαννακόπουλος, ξέρει ότι στο ποδόσφαιρο τα λεφτά είναι θα πάρα βγάλουν, λέει, γι' αυτό δεν μπαίνουν. Και δεν πρόκειται να μπει ποτέ στο ποδόσφαιρο ο Γιαννακόπουλος. Χάζω ας να μπει. Μα αν μπει ο Γιαννακόπουλος στο ποδόσφαιρο, θα χάσει σε ένα χρόνο όλη την ιστεροφημία που είχε. Τρίπουσε παράσινο ο Παναθηναϊκός στο ποδόσφαιρο, ρε. Βέβαια. Είναι πολλά τα λεφτά, ρε Κώστα, εκεί πέρα. Τον Παναθηναϊκό πρέπει να έρθει κάποιος, ο οποίος να είναι γκάγκστερ, να θέλει να πούμε μαύρο χρήμα να δώσει. Και να ξοδέψει και τα λοιπά, χτίσει καμιά εκκλησία, κάνει κανένα νοσοκομείο, πάρει καμιά ομάδα, κανένα τέτοιο. Ο Γιαννακόπουλος είναι επιχειρηματίας. Έξι στην Ευρώπη σήκωσε. Και την μπάτζετ με 10-12 εκατομμύρια σηκώνει σε ευρωπαϊκό. Σηκώνει με 10-12 εκατομμύρια πρωτάθλημα. Και είναι αγαπητός. Βέβαια. Ο Γιαννακόπουλος, σεφάσμιος. Βέβαια. Ο Τράκη τον έχει εκεί πέρα, δεν τον έχει στα πόδια του, λέει πάρ' τη Σπάρτη, πάρ' την Καλαμάτα, μην με ζαλίζεις να είμαι ανισόρροπο. Κατάλαβες. Μια χαρά. Ζάχαρο μου γάλα. Ζάχαρη. Ζάχαρη. Για να κοπουλέει ζάχαρη. Ναι. Στο Θησίο. Τα τάβλη τους, τα αυτά τους, ναι. Ράγκη, ε. Bon Viver. Ραπ. Ναι. Αθήνα θα κατέβεις καθόλου.
Αθήνα θα κατέβω τον Ιούνιο κατά 99%. Να κλείσω μια δουλειά με το τηλεάστη, όχι δημοσιογραφική, εμπορική όμως. Γιατί το εμπορικό έχει περισσότερο χρήμα από το δημοσιογραφικό. Και θα κατέβω σίγουρα να κάνω κάτι διαπραγματεύσεις. Ο Ιούνιος και ο Ιούλιος και ο Αύγουστος για μένα είναι μήνες δύσκολοι, διαπραγματευτικοί. Θέλω ποσοστά. Θέλω ποσοστό, θα με πάρεις και εμένα. Επόμενη γραμμή, φιλιά. Μονοφαγά! Και εμένα θα πάρεις τώρα. Έτσι. Τελείωσε. Καλημέρα. Πώς έλεγα παλιά, θα με διορίζεις. Έτσι. Καλημέρα. Καλημέρα, φίλε. Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς τον. Τι έγινε, καλά είστε? Μάλιστα, καλά. Ρε, εσύ, φίλε, πριν ερώτησες για τον Μπέρκ. Ναι. Είναι δυνατόν να μείνει ο Μπέρκ με τέτοιο όνομα? Άκου Καλτσίδης. Ρε, φίλε, μόνο και μόνο από τέτοιο όνομα δεν πας σε αυτόν, ούτε για δουλειά δεν πας. Μένεις άνεργος, πας στον Ταμείο Ανεργίας. Να μα Καλτσίδης. Δηλαδή, ο γιος της Κάλτσας, κάπως έτσι, μεταφράζεται στα ελληνικά. Τα νεοελληνικά, πώς μεταφράζεται? Τσιμεντάνθρωπος, για μπες στο Google, πάντα Καλτσίδης. Ρε, Στεφανάκη, να σου πω, εσύ κάνεις κύκλη ή κάνεις μόνο πυγμαχία? Από όλα κάνω. Αυτό στο ποδάρι του φτάνει πολύ ψηλά. Ένα θα σου πω, κάτσε ρε, περαπτώ που λέει, μην μιλάς, αφού δεν τα ξέρεις αυτά τα κόλπα. Κάτσε να μιλήσει ο άνθρωπος, για πες. Λοιπόν, σήμερα είμαι, έχω πάει και έχω δει προπόνηση Μπερδέση του Τάσου. Τάσου, φίλε. Μεγάλο. Είναι ο καλύτερο Έλληνα πυγμάχο που υπάρχει αυτή τη στιγμή. Α, εδώ προπονείται εδώ στο Βέτιμι. Σχέτο που ξέρει ο Μπερδέση. Φίλε, ένα θα σου πω. Πατρινός. Κάτι απαλλαγέ. Έχω κάτσει εκεί πέρα, φίλε, ναι, και το χαζεύω μία ώρα προπόνηση. Κάτι απαλλαγέ. Δεν κάτι υπάρχει έτσι δηλαδή, όπω κινείται. Χορεύει πολύ καλά για 85, φίλε, στα 80-85 χιλιάδε. Θα τον πάνε Ευρώπη, μπορεί να παίξει όπου θέλει. Να σου πω κάτι. Ξέρεις τι με το Τάσο, τι έγινε? Όχι, ξεκίνησε, δεν βγήκε Ευρώπη γρήγορα. Κατάλαβες, έπρεπε να γίνει πριν μια πενταετία. Τριαντάρης είναι, ρε. Ναι, τριαντάρης και είναι. Ο Μπερδέση. Φίλε, τριαντάρης είναι βουνό, δεν μπορεί να τον. Όχι, είναι, δεν είναι πέφτει ο Μπερδέση με τίποτα, φίλε. Είναι. Ξεφτιλίζει πολύ κόσμο. Ξεφτιλίζει. Λεφτά παίρνει. Πώς δεν παίρνει, ρε, φίλε? Μια. Είναι ο μόνος Έλληνας στο εσωτερικό που βγάζει λεφτά, κανένας άλλος δεν μπορεί να πάρει. Ακούς, φίλε, άκου να σου πω. Πριν κανένα μήνα είχα πάει, είχε το FFC εδώ πέρα, στο Γαλάτσι. Και είναι ο Ρόμπι Φαν Ρουσμάλεν, Ρουσμάλεν, ναι. Ο Ρουσμάλεν, ο παγκόσμιος στα 67 κιλά, ναι. Και παίζει MMA, δεν παίζει kickboxing. Ναι, το άλλαξε τώρα, και, ναι. Φίλε, και παίζει MMA και λέω για να το δω, ρε, φίλε. Σε τρία λεπτά τον έβγαλε νοκάουτ τον άλλο τον επαγγελματία με το κλουβί και λέω πω ρε φίλε, αυτός ό,τι και να κάνει. Ό,τι και να αυτός, κάνει. Εγώ πιστεύω ότι και το Ζαμπίδι θα τον είχε μια χαψιά αυτός και ας είναι ίδιο boy έτσι. Εννοείται, έτσι, ρε μάνα. Εννοείται θα τον έχει μια χαψιά. Δεν μιλάμε τώρα παγκόσμιο σύνολο. Ακούς Κώστα, ίδιος με το Ζαμπίδι. Ίδια ίδια που σένει. Άρα είναι ταχύτατος. Ίδια κυβικά είναι, ακριβώς ίδια. Όχι μόνο ταχύτατος, δίνει μπουνιά και τρυπάει τείχο. Δηλαδή ένας μικρός Τάισον. Ξέρεις γιατί είναι και πολύ μπήκε στο κλουβί? Γιατί αντέχει και πολύ ξύλο. Πρέπει ένας αθλητής αυτής της κατηγορίας, ή μάλλον γενικά αθλητής του box, να κρατάει και ξύλο. Ναι, ξέρεις τι γίνεται. Προσπαθούσε να τον πιάσει, ναι, και του φεύγε, του ρίχνε μία και ο άλλος έπεσε κάτω. Ναι, αυτό το περίμενε. Δηλαδή τέλος πάντων. Μπερδέσεις έτσι. Μπερδέσεις, φίλε, το παιδί είναι βουνό ο Τάσος. Είναι. Πατρινός είναι από την Πάτρα. Να πάμε τώρα και στο Κώστα τα αθλήματα. Πάμε. Ρε σήκω, ρε Αυγερίνε. Όλα τα ξέρεις, όλες τις περιοχές. Ποιο Θησίο, ρε, ποιος Γιαννακόπουλος, τι λες, ποιος είναι, ο Τράκης είναι μούτρο μεγάλο μας δουλεύει. Για τους γονείς του, λέω, και τον παπά του και τον θείο του, λέω. Ποιος γονείς του είναι 90 χρονών, εκεί τι βγάζανε, ρε, στο Πετρόπουλου του παπά του καφενείου, ρε. Αυτή είναι τα βριώτες, ρε, ηρέμησε. Ρε, στο Θησίο πήραν καφέ. Λοιπόν, αυτοί δεν έρχονται στο Θησίο. Αυτοί χρόνια είχαν τα φαρμακεία τους εκεί στο Ρουφ. Εδώ, βοτανικιώτες είναι οι άνθρωποι, δεν είναι από το Θησίο. Λοιπόν, τέλος πάντων, πάει αυτό. Τι θα γίνει με εσάς? Εμείς θέλουμε να κάνουμε, μας είπε ο πρόεδρος, είπε στη διευθυντή, ότι θα κάνει τις πιο πολλές μεταγραφές, το πιο μεγάλο μπάτζετ από τότε που ήρθε στον Ολυμπιακό ποτέ. Έλα ρε. Βρεάκο που σου λέω τώρα, τι έλα. Γιατί πάω ξύδες, ετοιμάζεται για πρωτάθλημα του χρόνου. Ποιο πρωτάθλημα, ρε, ξέρετε, μας κάνετε χαλάστα. Δηλαδή θα το πάρουμε το πρωτάθλημα από το Σεπτέμβριο. Θα είστε μείον τρεις εσείς, μείον τρεις ο άλλος, μείον τρεις ο άλλος. Θα είμαστε από το Σεπτέμβριο 10 βαθμούς. Μετά άντε να το ψήσουμε να κάνει μεταγραφές. Ρε, προσπαθήστε, ρε, μην τσακώνεστε. Ρε. Γιατί τσακώνεστε? Α, θες δηλαδή σε ανταγωνισμό τώρα, να μην τσακώνεστε. Είναι αυτό, εμείς θέλουμε ανταγωνισμό και εσείς τσακώνεστε. Λοιπόν, αυτό που έκανε, φίλε, ο Ίβιτς. Ναι. Θα έχει σε κανένα 2-3 χρόνια μπορεί να κάνει κάποια στιγμή να δώσει λεφτά ο ΠΑΟΚ, να κάνει καμιά ομάδα, να διεκδικήσει πρωτάθλημα και να το πάρει. Με ένα τέτοιο πράγμα θα χάσει πρωτάθλημα.
Όποιος κάβει ρε φίλε το λάκκο, πέφτει ο ίδιος μέσα. Είναι μαθηματικό βέβαιο, έτσι. Δηλαδή και εσείς εκεί πέρα πετάτε μπουκάλια, δεν λέω για σένα αυτό που λέει, για τον ΠΑΟΚ λέω. Εσείς εκεί στον Άρη δεν πετάτε. Μα ακούς ρε. Εμείς πετάμε και πάσει κάτι αλογότριχης εκεί, κάτι γυναίκες. Τον κύριο Ραπτόπουλο μιλά, δεν απαντάει. Δεν απαντάει, μουλοχτός είναι. Μούχτη. Ναι, εντάξει. Λοιπόν, με το πρώτο κέρμα που θα πέσει, έχουν εξαπλώσει όλοι κάτω εκεί πέρα. Και να ρωτήσεις και πώς αισθάνονται οι παοξίδες που πήραν παιχνίδι στα χαρτιά. Πάρα πολύ όμορφα σε πληροφορώ. Κάθε αρχή και δύσκολη. Παιδιά, δεν φταίμε εμείς που σας πατάμε στο λαιμό. Καλά σας κάνουμε. Θέλετε να μας μοιάσετε. Βρε, θα σας λιώσουμε όλους. Άμα τυχόν, ακούς, θα ρωτήσω εδώ πότε να μας μοιάσετε. Έχει αγώνα, ναι. Θα κατεβαίνεις καθόλου κάτω εδώ. Εγώ. Αθήνα, για το Στεφανάκη. Όχι, έχω καιρό να κατέβω, πολύ καιρό. Ρε φίλε, άμα κατέβεις με το δάσκαλο, τον έχω. Εντάξει, να σου πω την αλήθεια, ντράπηκα να του πω εκεί για το Ραπτόπουλο και αυτό. Κακός. Είναι πολύ ομιλητικό παιδί ο δάσκαλος. Ντράπηκα. Είχε δουλειά εκεί με τους πιτσιρικάδες που κατέβαζε. Άμα τον εδώ θα το πιάσω. Ναι, όρμα του, κανονικά. Ο Δημήτρης, αυτός ο. Ο Παπαδόπουλος. Δημήτρης Παπαδόπουλος που λέγεται. Ρε εσύ, να σου πω ρε Ραπτόπουλε, έχεις ένα μπάρμπα που παίρνει τηλέφωνο, που κάνει παρέα με αυτό που έχει την καραμούζα από τον ΠΑΟΚ, που πάει στην Εθνική Ελλάδος, και βγαίνει λέει ένας που μιλάει έτσι πολύ βλάχικα, δεν ξέρω από πού είναι αυτός. Ναι. Πώς τον είπες, κάτι ούζα φτιάχνει, κάτι δεν ξέρω εγώ, κάτι... Εγώ με αυτούς που πάνε με στην εθνική ομάδα τζάμπα δεν τους γουστάρω. Ένας μπάρμπας είναι ρε, που κάνει παρέα και μιλάει στο τηλέφωνο, στο ραδιοφωνό σου παίρνει τηλέφωνο και μιλάτε συνέχεια. Ένας τον Νούτσε να λες, τον Νίκο τον Αεξίλε. Όχι ρε αυτός, όχι ένας άλλος που λέει ότι θα έρθω εκεί πέρα και θα τον βάλω λέει στη θέση του, θα τον κάνω λέει το... για τον Μαλάτο που λέει. Προχθές σε πήρε τηλέφωνο ρε. Α ναι. Πώς το λένε αυτό να ρε. Δεν το ξέρω στο όνομα. Το ξέρεις. Ούτε θυμάμαι. Φίλος του χοντρού είναι, του δικού σου που κάνετε εκπομπή μαζί. Που έχει τα τσίπουρα με τα γλυκάνισα και τα τέτοια που λέτε. Ρε. Κάνα Μάρκο λέει ρε. Ποιο λέει ρε. Το Μάρκο λες ρε. Μάρκος. Μάρκο ρε. Που λένε τα στοιχήματα να στήσουμε και τέτοια. Το Μάρκο ρε. Πόσο χρόνο είναι ρε φίλε. Ο Μάρκος 55 είναι. Δεν το ξέρω. 57 τόσο. Και λέει ότι άκουσε να δεις. Εν τω μεταξύ τα ελληνικά του είναι... Παοξίδικα είναι ρε. Τι θες. Όχι ρε φίλε, δεν είναι παοξίδικα αυτά. Αυτά τα ελληνικά είναι λες και έρχεται από τη Βόρεια Ήπειρο τώρα. Κοζανίτης είναι ρε. Κοζανίτικα μιλάει. Έτσι μιλάνε οι Κοζανίτες. Οι Κοζανίτες, εγώ όταν δούλευα στο στρατηγάκι και πήγαινα στα ΚΤΕΛ, όταν πήγαινα στο ΚΤΕΛ Κοζάνης έπαιρνα διερμηνέα μαζί μου. Πού είναι η φάκελη ρε λέω του στρατηγάκι, ότ φακέλ είχα, τσέδωσα. Λοιπόν παιδιά, πρωτάθλημα τώρα θα πάρετε, θα πάρετε εκεί πέρα πρωτάθλημα. Έλα, ορίστε. Γεια χαρά. Άκου και η Κοζάνη. Ότ φακέλ είχα, τσέδωσα όλοι. Εγώ οι Εβραίοι έφυγαν. Τσέδωσα. Τώρα έχει έργη κουτί και τι κουτί. Τι κουτί καλημέρα. Η Αλφα. Κωστή ο Ήβιτς χτύπησε σε σίδερο στον πάγκο λέει πάνω στην αναμπουμπούλα όταν σηκώθηκε. Ψάχτω. Εγώ σκέφτομαι να του κάνω πρόταση για μια παράσταση πάντως. Πες στο Στεφανάκο λέει ότι η περιουσία του Μαρινάκη είναι περίπου 650 εκατομμύρια ευρώ. Του Νίαρχου πάνω από 3 λέει δις. Δεν υπάρχει κανένα θέμα Καλτσίδη και Νίαρχου αν έρθει κάποιος θα έρθει άλλος. 876. Ο 600 λέει. Ραπτόπουλο μεγάλος ρεπόρτερ Γιάννης Καρατζαφέρης τι λέει για Καλτσίδη και Νίαρχο. Κανένα νέο από το ρεπορτάζ. Διοικητικά εννοώ. Εκεί αυτός τους δύο έχει βάλει. Έλα φίλε. Έλα φίλε. Εγώ είμαι ο φίλος. Εσύ ρε Βέλα, ο μεγάλος. Έλα, ομοειδιάτη, έλα, πού είσαι. Έλα. Πήρα για να με βάλει στη θέση του ο Τσιπουράς. Το βήμα μου. Δικό σας κύριε Γιάννη. Έλα Γιάννη μου, λέγε. Ήθελα να πω δύο πραγματάκια εγώ. Ναι. Το πρώτο είναι ότι δεν ακούω πια για εγκληματική οργάνωση. Την έχω στημένη από το πρωί. Ναι. Να ακούσω εκεί με την εγκληματική οργάνωση μας πρίξανε. Ναι, ναι. Μας έπρεξε και ο Γκλίτσμαν στη Μαρμίτα. Ο Γκλίτσμαν. Ναι. Ναι. Τι μου λέει. Αυτό το τέρας παραμορφώσεως. Και όπως βλέπετε αγόρασε την αγγλική ομάδα που οι Άγγλοι ψάχνουν τα πάντα. Ναι. Και άμα τα λεφτά ήταν από εκεί που λέγει ο Θωμαίδης. Ναι.
Έτσι, ο εργολάβος κηδιών του Ολυμπιακού, λοιπόν, ο δεν θα μπορούσε να αγοράσει. Ναι. Ορίστε. Ο Θωμαϊδης ναι. Είναι εργολάβος κηδιών. Ναι, είναι ο Τριανταφυλόπουλος της αθλητικής δημοσιογραφίας. Ναι. Ναι. Λοιπόν, πάμε τώρα από εδώ. Ένα αυτό. Δεύτερον, μ' ακούς? Σ' ακούω, ρε, λέγε. Ναι. Ήθελα να ευχηθώ στην ομάδα μου που παίζει αύριο ημιτελικό στο κύπελο Πρωταθλητριών Ευρώπης στο μπάσκετ καλή επιτυχία. Έτσι. Και με το καλό να μας φέρουν το τρόπαιο. Έλα, ρε, παρακάτω, πες τίποτα ιντρικαδόρικο. Ας τίνετε το ταμπάσκετ. Ιντρικαδόρικο. Ακούω, πέφτει κλάμα, λέει, στην Αθήνα. Ποιος κλαίει, ρε παιδιά, τι πάθατε, να πούμε? Πώς κάνετε έτσι? Δηλαδή, μια ομάδα που στα 91 χρόνια της ζωής της έχει δύο πρωταθλήματα. Ήμαρτον δηλαδή, εγώ δεν ξέρω μεγάλη ομάδα στην Ιφίλιο με δύο πρωταθλήματα, άμα ξέρουν να μου πούνε ότι η τάδε ομάδα είναι μεγάλη με δύο πρωταθλήματα. Να σου πούνε ότι ερχόμαστε. Πού να έρθουνε? Μέχρι τα 44, πρόσεξε, είναι 2-22-44, είμαι 22 φορές μεγαλύτερη ομάδα από αυτούς. Ναι. Όπου και να ψάξουνε. Α, μην ξεχάσω, αύριο παίζουμε στο Final Four του Πόλο. Ας βάλουνε να δούνε, θα γίνει σκληρό ροκ. Ναι. Ναι, δεν ξέρω πόσα θα μαζέψουνε, εν πάση περιπτώσει, γιατί και εκεί έχουμε από τις καλύτερες ομάδες στην Ευρώπη. Ναι. Άρα τι θέλουνε, δηλαδή ποιος κλαίει? Ποιος κλαίει? Ας χαρούνε λιγάκι εκεί πέρα. Το πήρανε πώς το πήρανε. Το Σάββατο, λέει, συναντιέται ο Μελισανίδης με το Σαββίδη στο Βόλο, εκεί στο φίλο του, τον κύριο Μπέο. Ναι. Με τον κύριο Λασκαράκη εκεί, το καλοσιδερωμένο που τον δίραμε. Ναι. Ναι, να ξέρουνε από την επόμενη σεζόν ότι θα δέρνουμε όσους παίζανε παλιά στην ΑΕΚ και σε άλλες ομάδες, ναι. Όσοι παίζαν στον ΠΑΟΚ και τώρα... Σε κόψω ο Ιχολίδης, γιατί λες κακό λόγο για το... και σε κόβω κι εγώ μαζί. Έτσι. Πάρουμε γραμμές ή πάμε διάλειμμα? Έλα, καλημέρα. Περίμενε, φίλε, να πάμε σε ένα πολύ μικρό διαφημιστικό. Ελεύθερες οι γραμμές. Το 90 όλα σε 15-20 δευτερόλεπτα τα λέμε. Περίμενε. Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Η ώρα είναι 1:30. Εάν ακόμη καπνίζεις, άκουσε με προσοχή το μήνυμα που ακολουθεί. Ναι, ναι. Έχουμε ακούσει για πολλές πίπες. Μία όμως εμπιστευόμαστε. Herb. Για όσους κακώς καπνίζουν ακόμη, πίπες Herb συλλέγουν τις επικίνδυνες ουσίες του τσιγάρου χωρίς να αλλοιώνουν τη γεύση του. Τώρα για στριφτά και slim. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Το μπάνιο είναι δεξιά από την κρεβατοκάμαρα, 150 τετραγωνικά μέτρα και πάρα πολύ φωτεινό. Το δαχτυλίδι στον νεροχύτη το έφτιαξα εγώ. Το real estate και η κοσμηματοποιία δεν τα θεωρείς και αναμενόμενο ζευγάρι. Είναι όμως και τα δύο στοιχεία της ταυτότητάς της. Ποια είναι? Your ID is loading. Σου φαίνεται παράλογο που επέλεξαν τη φωνή μου ανάμεσα σε χιλιάδες για να κάνω αυτό το διαφημιστικό? Αλλά δεν σου φαίνεται παράλογο που εσύ ακόμα επιλέγεις να χρησιμοποιείς delivery όταν μπορείς να επιλέξεις ανάμεσα σε χιλιάδες απίστευτες προσφορές? Με 2.500 πραγματικά αποκλειστικές προσφορές κάθε μέρα. Δεν χρειάζεται να παραλογίζεσαι άλλο. Πεινάς, deliveras. Απαπα, θα το ξέχναγα. Κατέβασε τώρα το ανανεωμένο app. Παντρεύεστε? Βάλτε την αναγγελία του γάμου σας μόνο με 14 ευρώ στη Metrospor. Παραλαβή κάθε μέρα Δευτέρα έως Κυριακή, 9 το πρωί με 9 το βράδυ. Γραφείο υποδοχής Κωστή Παλαμά 6 Γάμα στα Κωνσταντινουπολίτικα και ηλεκτρονικά στο pablis.com. Τηλέφωνο αγγελιών 2310-900-360. Στη επόμενη λακκούβα στρίψτε δεξιά. Πού σου πάει τα αμορτισέρ? Σε 2 μέτρα κλειστή στροφή δεξιά. Σε 15 μέτρα στο... περνάει κοπάδι με πρόβατα. Ουφ, παρατρίχα. Και μου το είπε ο συνάδελφος, μου το είπε. Go the other way. Βγάλε e-way. Επαγγελματίας οδηγός, αποκτήστε σήμερα δωρεάν το e-way από τον Αυτοκινητόδρομο Αιγαίου. Κερδίστε ασφάλεια και οικονομία με τις προνομιακές τιμές e-way. Πληροφορίες στο aegeanmotorway.gr. E-way και έφυγα.
Μετρόπολης 95,5. Είσαι πάντα με τους πρώτους. Είσαι στην κορυφή. Ναι. Έλα, ορίστε, ναι. Πάμε, ναι. Έλα, καλημέρα τα παιδιά. Καλημέρα, άδερφε. Καλημέρα. Καλημέρα, Στέφανε, ψυχάρα. Ψυχάρα, είσαι εσύ, ρε σκυλί. Καλημέρα. Καλημέρα σας, κύριε Ραπτόπουλε. Καλημέρα. Μια ενημέρωση και ένα quiz, μπορώ να το βάλω. Βάλε το quiz πρώτα και μετά την ενημέρωση. Μετά την ενημέρωση. Ναι. Ποιος ήταν ηθικός αυτουργός για το μασχέ που έκανε ο Ίβιτς? Μια να απαντήσει ο Στέφανος, γιατί ο Στέφανος είναι γατώνει και θα το βρει αμέσως. Ηθικός αυτούργος. Ναι, ναι, ηθικός αυτούργος. Ναι. Ο Στέφανος θα το βρει γιατί είναι ομοιοπαθών κατά κάποιο τρόπο. Αν σε βοηθά ο ραπ. Ναι. Mm. Πάμε παρακάτω. Η πληροφορία. Το Κατσαμπί. Στο λαιμό έβαλε ο Κατσαμπί, στο κεφάλι έβαλε ο Ίβιτς. Δεν άκουσες εκπομπή, τώρα άνοιξες το ραδιόφωνο. Έχει κανένα μισάρο που το άνοιξα. Περίπου. Λοιπόν, η υπενθύμηση είναι ότι ξημερώνει μια πάρα πολύ μεγάλη μέρα. Σήμερα. Είναι η γενοκτονία των ποντίων. Σωστός. Και καλή, θα ήθελα ασούμε, να το ενημερώσω για να το ακούσουν και κάποιοι αγροατές οι οποίοι ίσως να μην το γνωρίζουν κιόλα. Γιατί αγροατές, τι σχέση έχει? Ακροατές είπε, ρε. Ακροατές είπα, Ραπτόπουλε. Δεν είναι μόνο να τα ακούσει εσύ, να τα ακούσουν και οι ακροατές, έτσι δεν είναι? Ναι. Α, μπράβο. Αυτή ήταν η ενημέρωση και το quiz ήταν αυτό το οποίο δεν το βρήκες. Μόνο οι πόντιοι ενδιαφέρονται για την γενοκτονία. Όχι, λάθος κάνεις, δεν ενδιαφέρονται μόνο οι πόντιοι. Ποιος να ενδιαφέρει άλλο? Εξάλλου ούτως ή άλλως, ας πούμε, όλη η Ελλάδα είναι τα 5,5 εκατομμύρια είναι πόντι. Δηλαδή, άμα κάνουμε εκλογές, οι πόντιοι θα βγουν. Γιατί δεν κάνετε ένα ποντιακό κόμμα? Η αλήθεια είναι αυτή, ναι. Γιατί δεν κάνει ο Ιβάν ένα ποντιακό κόμμα? Ο Ιβάν δεν, τι να κάνει ποντιακό κόμμα. Ο Ιβάν να μάθει πρώτα να μιλάει ελληνικά και μετά να το κάνουμε κόμμα. Κάσε με το σφιγμό τώρα, κατάλαβε τι θέλει να σου πει ο Πόντιος. Αυτό το ρώτησα εγώ να με πει. Ναι. Έχει διαφορά τώρα ο Πόντιος. Και άμα κάνουν οι πόντι, κόμμα. Ποιο θα βάλουν πρόεδρο του κόμματος? Ποιο θα βάλουν πρόεδρο του κόμματος? Ναι. Ποιο? Έναν Πόντιο. Ένα γέννημα θρέμα Πόντιο. Ποιο? Ένα, όχι ένα ημιτασιόν. Ναι. Και όχι ένα γιαλαντή, ένα ξέρω εγώ πόντιο, ο οποίο ζούμε. Το είχε λέει ότι είμαι πόντιο και δεν ξέρω να πει ούτε μια κουβέντα, έστω και ποντιακά. Έτσι δεν είναι? Όχι. Γιατί τι σε χαλάει εσένα? Τι να με χαλάει? Μα μαυρώνει το πόντιο. Δεν είναι τι με χαλάει, πώ να με χαλάει. Όταν εγώ δεν είμαι πόντιο και λέω ότι είμαι πόντιο, δεν μαυρώνω το πόντιο. Κάτσε τώρα να βάλουμε τα πράγματα σε μια σειρά. Ποιο λέει ότι είναι πόντιο και δεν είναι? Λέει ότι είναι και δεν είναι. Γιατί άμα ήταν, θα έλεγε και ένα ποντιακό. Θα έλεγε, ξέρω εγώ, και ένα ελληνικό. Θα έλεγε, γεια σας, τι κάνετε, ρε παιδιά. Θα έβγαινε, ξέρω εγώ, και θα έκανε μια δήλωση από έναν αγώνα μετά ή από την πτωχή. Και θα έλεγε έστω και γεια σας, καλημέρα. Θα έλεγε ένα Σον Πάοκ. Μπράβο. Ναι. Ούτε αυτό δεν μπορεί να το πει. Αυτό πάει να πει ότι δεν είναι πόντιος. Πόντιος μπορεί να είναι για την πατρίδα του. Από εκεί που είναι. Δεν ξέρω από πού είναι και ούτε με ενδιαφέρει από πού είναι. Αλλά για την Ελλάδα δεν είναι πόντιος. Ναι, άμα τα σκάσει θα είναι. Άμα τα σκάσει. Και ο Αντεκακούμπο δεν είναι Έλληνας, αλλά σκάει, ρε φίλε. Επειδή παίζει καλό μπάσκετ, τον είπατε Έλληνα, γι' αυτό λέω. Άμα σας τα σκάσει, θα είναι. Εγώ δεν λέω ότι είναι αν Έλληνας. Δεν είναι πόντιος, λέω. Μπορεί Έλληνας να είναι και ξέρω εγώ να αγαπάει την Ελλάδα, γιατί ξέρω εγώ είναι η Μύκονος, είναι τα νησιά, είναι οι θάλασσες, είναι γιατί βρήκε μια χώρα η οποία σου αυτή περιπέει και μπόρεσε να κάνει ένα δώρο στο γιο του για να έχει για να παίζει αντί για αυτοκινητάκια να παίζει με κάτι άλλο. Αλλά μέχρι από εκεί και πέρα τι άλλο. Έχεις καμιά αντίρρηση μήπως? Την Παναγία σου Μέλα την άνοιξε πάντως. Ποια να άνοιξε? Την Παναγία σου Μέλα, πώς τη λέτε? Πώς την άνοιξε δηλαδή? Δεν κατάλαβα. Όταν λες την άνοιξε, έκανε μια επίσκεψη και έπεσε μια διαφήμιση, δηλαδή την άνοιξε αυτός. Γιατί δεν την ξανά άνοιξε? Γιατί δεν πάει να την ανοίξει τώρα? Γιατί δεν πάει να ανοίξει την Αγία Σοφία που όσο να είναι λίγο πολύ την έχει ακόμα πιο. Είναι πιο κοντά, ας πούμε, σαν Κωνσταντινούπολη. Εγώ νομίζω ότι είναι πόντιος. Νομίζεις, μπράβο, είδες, το είπε σωστά τώρα. Νομίζεις ότι είναι πόντιος. Εσύ τι λες, αν εσύ ας πούμε αυτή τη στιγμή κάνουμε ένα διάλογο και μου μιλάς αμερικάνικα και εγώ σου μιλάω να πούμε ελληνικά, τι είσαι Έλληνας? Γιατί να μην είμαι Έλληνας? Είσαι τζάπα Έλληνας, γιατί είσαι σαν αυτούς τους Έλληνες, παραδείγματος χάρη, που πάνε στο εξωτερικό για 2 μήνες και όταν έρχονται εδώ στραβώνουν το σώμα τους και δεν μπορούν να μιλήσουν καλά τα ελληνικά. Μάλιστα. Έτσι δεν είναι? Δεν το βλέπω έτσι εγώ. Έτσι είναι τώρα. Πώς δεν το βλέπεις εσύ? Πώς το βλέπεις? Για πες μου να σου απαντήσω. Πώς το βλέπεις εσύ? Το βλέπεις δηλαδή πώς?
Δηλαδή η ελληνική γλώσσα. Όλα, καταρχήν είναι μεγάλη προσβολή, αφού με προκαλεί, θα σα απαντήσω. Είναι πάρα πολύ μεγαλύτερη προσβολή, δεν υπάρχει από το να αποκαλεί, ας πούμε, τον ΠΑΟΚ πόντιο και ότι είναι ποντιακή ομάδα. Τη στιγμή που υποτιμάει την Κωνσταντινούπολη. Εγώ δεν σου μίλησα για τον ΠΑΟΚ. Για τον ΠΑΟΚ, πώ δεν μίλησα για τον ΠΑΟΚ. Το με άνοιξε τη συζήτηση, εσύ δεν μου μίλησε για τον Σαββίδη. Εγώ σου μίλησα για τον Σαββίδη. Ακριβώ για τον Σαββίδη, τι είναι αυτή τη στιγμή. ΠΑΟΚ δεν είναι. ΠΑΟΚ είναι, βέβαια. Καλά σου λέω. Αφού είναι ΠΑΟΚ, τότε τι συζητάμε τώρα. Αντιπροσωπεύει όλο τον ΠΑΟΚ ο Σαββίδη. Ναι, αντιπροσωπεύει. Αντιπροσωπεύει όλο τον ΠΑΟΚ, μια ομάδα η οποία είναι καθαρά Κωνσταντινούπολη πολίτικη. Και έχει τα τραγούδια και τα έζη και τα έζη με τα δικά του. Δεν είναι ποντιακή ομάδα που διαλαλεί, α πούμε, κάτι και λέει. Δεν είπε κάτι τέτοιο άνθρωπο. Ότι ο ΠΑΟΚ. Πώς δεν είπε κάτι. Πώς δεν λέει, ρε φίλε, ποντιακή ομάδα τι λέει το ΠΑΟΚ. Καταρχήν εδώ τα αυτοκίνητα όταν ξεκινάνε για να πάνε στο γήπεδο του ΠΑΟΚ και όταν γίνεται κάτι στον ΠΑΟΚ μέσα, ποντιακά τραγούδια βάζουνε. Ποντιακά τραγούδια βάζουνε. Τι θέλει να πει άλλο. Εντάξει, ο ΠΑΟΚ δεν είναι ποντιακή ομάδα, είναι ομάδα πολυπολιτισμική. Ο ίδιος όμως ο ιδιοκτήτης είναι πόντιος. Πώς είναι πόντιος, εσύ, αυτό σου λέω, ρε σειρά. Από τη στιγμή που δεν μιλάει ούτε καν ελληνικά ούτε κάτι ποντιακά, πώς είναι Έλληνας. Έλληνας, εάν ήμουν εγώ, δηλαδή παραδείγματος χάρη και έλεγα ότι είμαι Έλληνας, θα σπάγα το κεφάλι μου τόσα χρόνια που είμαι εδώ, δεν να μάθω και πέντε λέξεις, να μπορώ να τις σερβίρω και να τις πω να κάνω μια συνομιλία. Να κάνω μια συνέντευξη. Όχι να έχω τον διερμηνέα μου δίπλα μου και να μου λέει άλλα αυτό ή άλλα να λέει ο διερμηνέας. Αυτό σε ενοχλεί εσένα. Εμένα δεν με ενοχλεί αυτό. Με ενοχλεί το ότι ας πούμε δεν είναι. Δηλαδή υποστηρίζει μια ομάδα, έχει μια ομάδα, καλός να είναι, γερός να είναι, αλλά αυτό το πράγμα το κάνει καθαρά για χόμπι, γιατί θέλει να εξυπηρετήσει το γιο του. Να τον έχει το αυτοκινητάκι του εκεί και να παίζει. Και να μπαίνει στα αποδυτήρια μέσα και να δίνει χαρτάκι. Αμφιβάλλει. Τι να κάνουμε τώρα. Νομίζω ότι ζηλεύει που δεν είναι στη δικιά σου την ομάδα. Δεν ζηλεύω τίποτα, γιατί δεν ζηλέψω. Άμα ζηλεύω θα ήμουν παραδείγματος χάρη ΠΑΟΚΣ και θα μου πει τώρα τι ομάδα είσαι. Τι ομάδα είσαι, ναι, δεν θα ήθελα να μάθω. Θα με ρωτήσει τι ομάδα, έχει σημασία τι ομάδα είναι. Όχι, καμία σημασία. Λέω μήπως ήθελες ένα τέτοιο παράγοντα και στη δικιά σου την ομάδα και επειδή δεν τον έχεις. Όχι, όχι, δεν με τέτοιοι παράγοντες δεν με ενδιαφέρουν εμένα. Τι, ποιοι σε ενδιαφέρουν. Δεν με ενδιαφέρουν. Παράγοντες οι χαλίφιδες, οι θέσεις του χαλίφιδες δεν με ενδιαφέρουν. Θέλω να ακούσω τώρα. Ποια μάρια θέλω να ακούσω τώρα εσύ. Συγκλάσω τώρα για να ακούσουν και οι άλλοι να τσιδωθούν οι παοξίδες. Έτσι δεν είναι. Εσύ δεν ήθελες χαλίφι, ε. Εγώ δεν είμαι, όχι. Άμα με κανένα, δηλαδή αυτά που κατηγορώ, ναι. Εσύ ρε σειρά από αυτά που κατηγορείς, αυτά που λες, δηλαδή μπορεί την άλλη στιγμή να τα κάνεις. Άμα με συμφέρουνε βέβαια, θα τα κάνω. Γραπτόπουλος είσαι τώρα. Τι να κάνεις, δηλαδή να σε πέσει το κουτάκι το άδειο στο κεφάλι και να ξαπλώνεις κάτω και να μου λέει να έρθει τα καραβισλίκια και να έρθει το ασθενοφόρο με το καροτσάκι να σε πάρει και να σε πάει στο νοσοκομείο και να βάλει. Δηλαδή μου θύμισε τον Κατσαμπή, γι' αυτό δεν είμαι. Περίμενε λίγο, έχεις αντιπαράδειση κάποιο θέλει να μιλήσει με σένα. Να ακούσουμε τώρα την άλλη άποψη. Να ακούσουμε και την άλλη άποψη. Γεια σου φίλε, να σε καλά δουλε μου. Λοιπόν, καταρχήν ο Σαββίδης δεν είπε ότι είναι ποντιακό σωματείο ΠΑΟΚ. Είπε ότι είναι προσφυγικό. Έτσι, ο πρόσφυγας με τον πόντιο πρόσφυγα έχει διαφορά. Είναι προσφυγικό σωματείο ΠΑΟΚ. Εγώ μιλάω και για το λαό του, φίλε μου. Αφού και υπάρχουν τον έχεις είναι... ακούσει καταρχήν να μην μιλάει ποντιακά. Τον έχεις ακούσει που μιλάει ποντιακά. Δεν μιλάει καθόλου. Αν δεν μιλάει καθόλου. Δεν μιλάει. Δεν μιλάει. Μιλούσε κιόλα. Μιλάει. Λοιπόν, μιλάει ο Γιάννης ξέρει. Θα σε βάλει να ακούσεις ποντιακά κανονικά που μιλάει. Εκτός αν δεν το άκουσες εσύ και λες ότι δεν είναι πόντιος. Μιλάει ποντιακά δηλαδή και δεν μιλάει ελληνικά. Μόνο ποντιακά μιλάει. Όχι ότι δεν μιλάει ελληνικά. Ούτε ελληνικά μιλάει φίλε μου ούτε ποντιακά. Λάθος κάνεις. Και μία κουβέντα. Λάθος κάνεις. Καθόλου λάθος. Την Αγία, την Παναγία σου με λάθος την άνοιξε γιατί δεν άφησε ο Ερντογκάν. Γιατί μην βρούμε την αιτία, θα πάει πάρα πολύ μακριά η βαλίτσα. Γιατί δεν βρήκε, δεν άφησε ο αυτός, δεν άφησε ο ένας. Άλλος, αλλά εδώ που το αφήνονται και υπάρχει στην Ελλάδα, λοιπόν, να πούμε που έχει τα περιθώρια. Αυτός που πήγε με τη λύρα είναι από εδώ από την Επτάλοφο στα Εγγένεια. Ναι, εντάξει. Λοιπόν, τι σημαίνει αυτό. Και εγώ παίρνω μια λίγο. Αυτό να που πήρε για να πάει να παίξει στα εγγένεια της Παναγίας σου μελά είναι από εδώ. Τι σημαίνει αυτό το πράγμα. Εγώ δεν σου λέω άνθρωπο που δεν είναι πόντιο. Και εγώ θα πάρω έναν ταλέντα. Ένα που δεν ξέρει ποντιακά γιατί να πάρει πόντιο να παίξει. Αυτό βάλει το μυαλό σου λίγο να λειτουργήσει τόσα χρόνια. Και γιατί άνοιξε με λίγο η Παναγία σου μελά. Όλος ο κύκλος γύρω από τον ΠΑΟΚ, ναι. Μαζί με τον Σαββίδη τώρα που μπήκε στο χορό, τι ακριβώς κάνουν. Λαράκι, κάνεις λάθος. Θα σε βάλει ο Γιάννης να ακούσεις που μιλάει ποντιακά και μετά ξαναβγες και πες αυτό.
Ότι δεν ξέρει ποντιακά. Μου άκουσες, εμένα ο στόχος μου δεν ήταν αυτός. Ο στόχος μου ήταν κάτι άλλο. Αλλά η κουβέντα στην κουβέντα. Ναι. Καλά κάνει ο άνθρωπος. Εσύ λες ότι δεν ξέρει καν ποντιακά. Και εγώ σου λέω ότι μιλάει μόνο ποντιακά. Μας το αποδείξει μια μέρα να βγει να μας μιλήσει ποντιακά. Να υπάρχουν καταγεγραμμένα που μιλάει ο άνθρωπος. Ορίστε. Θα με τρελάνεις δηλαδή. Τι να σε τρελάνω, εγώ δεν τον έχω ακούσει. Αλλά δύο παρατέτα δεν έχω ακούσει. Εγώ δεν έχω ακούσει. Ένα μικρό απόσπασμα να ακούσει. Δεν έχω ακούσει. Τα ούλη κυλήρα από την Επτάλοφο. Ακούω ένα μικρό απόσπασμα. Θα πάρω τον ταβάνα από ένα βουνό επάνω. Και θα έρθω εδώ και θα βάλω να πέσει. Σημαίνει ότι εγώ είμαι καρακατάνο ή είμαι οτιδήποτε άλλο. Ρε φλαράκι, πόσα χρόνια έχει να ανοίξει η Παναγία σου με λαξέ. Σήμερα πόσα χρόνια έχει να ανοίξει. Ορίστε. Πώ τη λένε. Ποια την Παναγία σου με λά. Πολλά χρόνια βέβαια. Και τότε που την άνοιξε, αυτό το ότι την άνοιξε αυτό ήταν παραμύθι. Άλλοι ήταν οι λόγοι. Πολιτική ήταν οι λόγοι που ανοίχτηκε. Μην την πάτε τόσο μακριά τη βαλίτσα. Αλλά πολιτικά είναι δηλαδή. Η προπαγάνδα πλέον δεν περνάει. Τέρμα έληξε δηλαδή κάποτε. Ό,τι πήρε ο ΠΑΟΚ πήρε. Ό,τι πήρε ο Σαββίδης. Ό,τι παίρνει ο ΠΑΟΚ είναι δηλαδή τέτοια. Είναι. Μαϊμουδίστηκα. Εγώ δεν είπα αυτό το πράγμα. Ό,τι πήρε ο ΠΑΟΚ πήρε λες. Πήρε ναι, σε γενικό φάσμα. Σε γενικό φάρμα του πήρε, γιατί δεν είναι μαϊμουδίστικα όσα πήρε. Εσύ τι ομάδα είσαι. Τώρα το πρόβλημα είναι τι ομάδα είσαι. Φοβάσαι να το πεις, φοβάσαι να το πεις. Γιατί δεν είσαι τι ομάδα είσαι. Από όλων είμαι ρε φίλε μου. Από όλων είσαι. Όλων είμαι, αφού δεν ακούσεις τι ομάδα είμαι, είμαι από όλων. Ποντιακής καταγωγής ομάδα. Άμα είναι από όλων, Σμύρνης είναι Τούρκο. Ναι. Από όλο Καλαμαριά είναι. Από όλο Καλαμαριά. Έτσι αυτοί από εκεί δεν ήρθανε. Όχι. Ότι είναι από όλο Σμύρνη είναι Τούρκο. Τι δηλαδή, πώ το βγάζει αυτό το συμπέρασμα. Δηλαδή, λέει αν είσαι από όλο Σμύρνη. Στην Τουρκία δεν είναι. Ποιο. Ο από όλο να πούνε στην Τουρκία δεν είναι. Ποιο. Τέλο πάντων, καλά ρε φλαράκι, να σε ακούσει πρώτα από και μετά μιλά. Φλόρι, φλόρι. Άχου και τώρα. Πάμε. Είναι τελικά σήμερα το βράδυ. Τελικά βγήκε το τέταρτο. Συνεννόηση. Είσαι φλόρος. Βγήκε το τέταρτο μνημόνιο και άλλοι μαλώνουν τη γλώσσα μιλάει. Και τι μάγκα είναι. Το ταούλι αυτή είναι φτάλο. Το ταούλι αυτή είναι φτάλο. Η Μάζδα ήταν το Ιώτα. Δάτσου Ζήτα ήταν το ταούλι. Πάμε στο επόμενο ταούλι. Τα ποντιακά είναι. Δεν ακούσα. Δεν μπορώ να τα ακούω, ρε φίλε. Δεν μπορεί να τα ακούω. Πονάει το κεφάλι που δεν μπορεί. Αυτά είναι ποντιακά. Τα βάζει η γιαγιά μου, δεν μπορώ να τα ακούω. Όχι, όχι, όχι. Πάμε, πάμε να διαρκέσουμε με τέτοιο. Α, ναι, δεν είναι καλά. Δεν κερδίζουμε. Όλη μέρα, λίγα. Πάω να δεν ακούω να κερδίζει. Δεν έχει τίποτα. Πρώτα που πηγαίνει πάλι από ποντιακά θα τραγουδάει. Ναι, 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 ναι. Καλημέρα, ναι. Δεν γλιτώνει. Ναι, καλημέρα. Χαίρετε. Χαίρετε. Γεια σας. Εγώ είμαι. Ναι, αλλά να σε ακούμε, φίλε. Καμιά κουβόντα φωνή. Μ' ακούς, ναι. Πάμε λίγο έξω. Μ' ακούς. Σε ακούω, ναι. Έλα, πόσα ανέχεστε και πέρα, ειδικά εσύ που είναι δική σου εκπομπή. Να σε τρολάρει 15 λεπτά, αν μιλάει ή όχι ποντιακά ή όχι. Επειδή δεν το ήξερα τι μιλάει, άφησα να... 15 λεπτά, άντε τον τρώω στη μάπαση. Πρέπει να τον τρώμε κι εμείς, 15 λεπτά. Τι συμπέρασμα έβγαλε στο 15 λεπτό προηγούμενο. Ότι δεν μιλάει ελληνικά και ποντιακά ο Σαββίδης. Και μιλάει Ρώσικα. Και τον Ταούλη ήταν από την Επτάλοφο. Και τον Ταούλη ήταν από την Επτάλοφο και άνοιγε σου μέλα Παναγία. Και μετά ο κόκκινος κάνει χιλιές που κάνει και αυτό βέβαια. Λοιπόν. Ναι. Πάμε παρακάτω. Πάμε. Λοιπόν. Πάμε. Κάθε θηλυπρεπή Αθηναίο θα μα πει αν ο Ήβιτς είναι άντρας ή δεν είναι κτλ. Και δεν φτάνουν αυτοί. Έρχονται και οι παοξίδες. Κάποιοι λίγοι από αυτού. Ναι. Να το δούμε. Τη μεγαλύτερη μαγιά που μπορούσε να κάνει ο Ήβιτς την έκανε. Εγώ σαν προπονητή τον πάω από τους χειρότερους που πέρασαν από τον πάω, τον θεωρώ. Τη μεγαλύτερη μαγιά και κανείς δεν ζωγραφίζει το γεγονός κανονικά του τι γίνεται. Έχει ένα διαιτητή τον Κομίνη, να μην πω τι είναι. Μια χαρά. Οποίος... Δεν έβγαλε το Μάτος με κόκκινη στο Βόλο και πήρε στο κύπελο. Μια χαρά είναι, μην μιλάς καθόλου. Όχι, άμα ήθελα τον βγάλει, τον έβγαζε. Και από το δεύτερο λεπτό ήσουν 10-11. Ε, βέβαια. Άστο. Ακριβώς για τον Κομίνη, 1-1. Την ώρα που κυνηγούσε πιο ξεφτύλα δεν γίνεται πώς θα βγάλει κάρτα οπωσδήποτε είχε στοχοποιήσει τον Άρντα από τα ποδητήρια του δεύτερου ημιχρόνου και σπάνε σου κάτι μπουσιά στο βγάζει την τελικά. Του Άρντα λες είναι αυστηρή και τα λοιπά. Του Ενρίκε δεν ήταν δεύτερη κίτρινη κάρτα που του τη χάρισε. Που πάει σαν τον Χαζόν και ευτυχώς τον βγάζει ο Ήβιτς μετά. Μεγάλος προπονητής.
Και τον εξήγησε κιόλα που έβγαινε ο Εντρίκη. Του λέει αγόρι μου, τον είπε, τον εξήγησε κανονικά. Δεν εξήγησαν οι προπονητή σου. Είσαι μπερδεμένο, ρε αγόρι. Ναι, αγόρι. Σε βγάζω κάτι, σε βλαμμένο. Μεταπτυχιακό στο λεμπέτ θα κάνουμε σιγά σιγά. Καλημέρα. Ναι. Ναι. Ναι, καλημέρα. Καλημέρα, ορίστε. Καλημέρα. Κώστας από Χαλάνδρια, εξή. Έλα, ρε Χαλανδριώτη. Τι κάνουμε. Έλα. Ακούγεται από την ίντερνετ εκεί πέρα κάτω στην Αθήνα. Τι να κάνουμε. Καλά εξήγησε. Βάζουμε το ίντερνετ να ακούσουμε τον Κωστή και τι παρέε που έχει εκεί. Έτσι. Οι παρέε μου είναι περίεργε. Ναι. Γι' αυτό ακούμε. Ιδιαίτερε που λέει και ο κόκκινο. Ναι. Ναι. Όχι ιδιαίτερε. Ιδιαίτερε. Ναι. Έλα. Όχι ιδιαίτερε παρέε όπω λέει ο κόκκινο. Ιδιαίτερε. Ναι. Ιδιαίτερε. Εντάξει. Πάμε κόμμα λοιπόν. Ναι. Αυτό που ήθελα να πω εγώ το που μόλι ο Στέφανο. Μόλι. Ναι. Μου έκανε εντύπωση εχθέ ο Ήβιτ που έπιασε τον Ενρίκε. Μπράβο. Σε ποιο λεπτό ήταν. Κατάλαβα εκεί, το συζητούσαμε με την παρέα. Ναι, πρωτού φάει τη δεύτερη κίτρινη. Καλά, και εμεί πριν ένα μήνα είδαμε ότι είναι ο άνθρωπο μπερδεμένο. Ναι, τον εξήγησε όμω ο Ήβιτ, φίλε. Ναι. Τον εξήγησε και μετά. Γιατί αν δεν ήταν μπερδεμένο, θα είχε 15 γκολ τη χρονιά και καμιά 15αριά assist και θα ήταν να πούμε νούμερο 1. Ναι. Και είναι και γκολτζή και τριπλαδόρο και αέρινο. Αλλά είναι φελό. Τι να κάνουμε. Απιθάρχητος. Δηλαδή, του δώσε η φύση δύο καλά και δύο σκάρτα. Λέγε φίλε το Χαλάνδρη. Απειθάρχητο τόσο πολύ που μετά από πόσα λεπτά περάσαν, 3-4 λεπτά που έκανε εκείνο το φάουλ, έτσι, ναι. Το ψηλό επικίνδυνο και είδε ο Ήβιτς ότι εδώ δεν τραβάει. Κοίταξε. Δηλαδή, πάκτε, να βάλει μυαλό. Κοίταξε. Πώς μπορεί, μπορεί να σωθεί ο Ενρίκε. Ο Ενρίκε είναι μια περίπτωση Καστίγιο. Σωστά. Ο Ενρίκε είναι μια περίπτωση Καστίγιο. Ο Αλέφαντος και ο Μιχαλίτσος, οι δύο αυτοί προπονητές, κάναν το εξής με τον Καστίγιο. Και οι δύο τον βάλαν center for. Και του λένε και ο ένας και ο άλλος, Νέρι, εσύ θα πηγαίνεις πάνω στα center back κάθετα, θα τριπλάρεις, θα σουτάρεις. Μπορεί να βγαίνεις και πλάγια να παίρνεις και ένα center back, θα τριπλάρεις και θα σεντράρεις. Αυτή είναι η ιστορία. Χάθηκε η μπάλα, μην ασχολείσαι, είσαι μπερδεμένος. Ήρθε ο Αλέφαντος, τον έβαλε. Ήρθε ο Μιχαλίτσος, τον έβαλε, σώθηκε, βγήκε έβδομος ο Άρης. Έβδομος ο Άρης είναι σαν να πήρε Champions League η Juventus. Πρόσεχε τώρα. Έρχεται ο Σάκης Τσιόλης και παίζει 4-4-2 με Ρόβο και βάζει στην αριστερή πλευρά του Ρόβου τον Καστίγιο. Τελειώσαμε. Συνέχισε φίλε. Εκεί μπορεί να παίξει center for ή 4-4-2 δεύτερο center for. Εξτρέβαμα είναι να κυνηγάει τον μπακ κάικες. Του πεις παλικάρι μου, χάθηκε η μπάλα. Κοίτα τις κερκίδες, δεν έχει καμία γκόμενα εκεί πέρα κτλ. Όταν την ξανακερδίσουμε την μπάλα, την παίρνεις, την δίνεις, την ξαναπαίρνεις, μπαίνεις, σου σκοράρεις, σουτάρεις, τριπλάρεις. Μόνο έτσι ο ΠΑΟΚ μπορεί να σωθεί από τον. Να βρει τρόπο να τον απαλλάξει ο Ήβιτς από τα μαρκαρίσματα. Γιατί είναι τρελός. Μα δεν υπάρχει λόγος να βάλεις το καλό σου εξτρέμ να κυνηγάει το αντίπαλο μπακ, να χάνει δυνάμεις και στη συνέχεια να μην έχει δυνάμεις ο ίδιος να πατήσει περιοχή. Είναι πολύ σημαντικό. Κοίταξε στο 4-5-1 ο εξτρέμ κάνει τη δουλειά. Και έρχεται center back, ο δεξιός back δίπλα στο stopper και φεύγεις με μεγάλη ταχύτητα. Αυτό απαιτεί το σύγχρονο ποδόσφαιρο. Αν είσαι βλαμμένος όμως, αλλά είσαι ο μοναδικός που έχει και τρίπλα και ταχύτητα και διείσδυση και σκοράρισμα, σου συγχωρώ τη βλαχία που δεν μαρκάρεις. Βρίσκω ένα half τρίτο να σου κάνει το χαμάλι και εσύ όπως τον Μπίζεσβαρ του λέει μη μαρκάρεις. Στο Βόλο και πήρε το κύπελο. Έβαλε το Τζίμιροτ, ο Ήβιτς. Χαμάλι του Μπίζεσβαρ. Μεγάλη κίνηση. Πολύ ωραία τόστησε εκεί το έργο. Συνέχισε. Κάτι ναι. Ακόμα και να κλείσω. Ναι. Λίγο πιο πριν εδώ σε ένα αθηναϊκό κανάλι στο Contra Channel είχαν τον Μιχάλη τον Κυρίτση, τον παλιό προπονητή του Άρη, του Παναθηναϊκού κτλ. Στο μπάσκετ. Ναι, Κυρίτση. Και είπε το εξής. Αυτό τώρα είναι κουσκουσιάρικο για τον Αλέφαντο. Ρώτησε τον αν μπορείς να μάθεις. Ναι. Είπε ο Κυρίτσης ότι οι προπονητές του ποδοσφαίρου κλέβουν συστήματα από το μπάσκετ. Αλήθεια και είπε. Και είπε το εξής ότι το 78-79. Το Πανελλήνιο. Ήταν στον Πανελλήνιο προπονητής. Τα κλέβε ο Αλέφαντος, ναι. Μπράβο, και είπε, λέει, ερχόταν ο Αλέφαντος και έβλεπε, λέει, τις προπονήσεις και τις τακτικές. Τα κλέβε, ναι. Άρα ισχύει, έτσι. Ναι, αλήθεια, το παραδέχτηκε ο Αλέφαντος. Μάλιστα. Μα ο Αλέφαντος την κυνηγούσε τη δουλειά. Το ότο του χαρακτήρα του δεν είχε βρένο, ήταν τρελός. Άμα ήταν Ενρίκε του πάγκου. Παίζουν συστήματα σε κλειστό χώρο στο μπάσκετ. Γι' αυτό είναι πολύ πιο γρήγορη η τέτοια σκέψη εκεί πέρα. Μα ένα μυαλό παρανοϊκό, έξυπνο, λειτουργικό σαν του Αλέφαντου, χτυπάει ανάποδα μετά. Μπράβο. Κατάλαβες τι γίνεται. Άρα τελικά ο Αλέφαντος χάθηκε που δεν έγινε προπονητής στο μπάσκετ. Που έχει τόσο γρήγορη σκέψη. Ο Αλέφαντος χάθηκε γιατί ήταν ο χαρακτήρας του για το δρομοκαίτιο. Ναι. Οι γνώσεις του πάνω στο ποδόσφαιρο είναι ασύλληπτες.
Να σου πω κάτι πριν κλείσεις για τον Ενρίκε, που δεν έχετε καταλάβει. Εγώ πιστεύω ότι επειδή για να τον φέρουν εδώ στην Ελλάδα από τη Γαλλία, του τάξανε ρόλο πρώτου βιολιού. Κατάλαβες. Ναι, και, ναι. Και κάτι που δεν αντιπροσωπεύεται στον ΠΑΟΚ. Δηλαδή του βάζουν αλλαγές 20 λεπτά και τέτοια, και από εκεί είναι ο χαρακτήρας του αυτός. Από εκεί βγαίνει, φίλε. Εγώ αν είχα τέτα τέτ με τον Ήβιτς μισή ώρα ένα καφέ και ανταλλάσσαμε απόψεις, θα του έλεγα κάνει αυτό το πράγμα. Και να γλιτώσεις τον παίκτη και να πάρεις από τον παίκτη και να μην χάσεις από τον παίκτη. Με μια εντολή απλή. Μην ασχολείσαι με το αναστατικό κομμάτι. Ναι. Καθόλου, τίποτα, μηδέν. Είσαι επικίνδυνος. Κωστή, πότε κατεβαίνεις κάτω, Αθήνα? Εγώ μάλλον τον Ιούνιο, όχι μάλλον τον Ιούνιο θα κατέβω να κλείσω μια συμφωνία. Μέσα... Και να κάτσω 2-3 μέρες. Μέσα Ιουνίου και τα λοιπά, ξέρεις. Αρχές προς μέσα. Καλά, θα σε θα κατέβω να κλείσω μια συμφωνία πολύ καλή. Θα σε πάρω τηλέφωνο. Έγινε. Καληνύχτα, Στέφανε. Γεια σου, φίλε μου, γεια σου, φίλε μου, Γαλάνθρη. Γαλάνθρη. Πέντε από το τέλος, καλημέρα. Γαλάνθρη. Ο Γαλάνθρης. Ναι. Έλα. Καλημέρα. Έφυγες. Επόμενος. Καλημέρα. Καλημέρα. Έλα, γιατρέ. Νάτος ο γιατρός. Καλημέρα και στο Στέφανο, καλημέρα και στο Γιάννη. Δεν μου είδε αυτό που δεν. Δεν έχουμε που δεν έχουμε πολλά μαλλιά. Θα μας τα πάρει όλα. Γιατί το λες αυτό? Στο πλανήτη ο αδέφατος έβαλε τον Καστίγιο στον Ολυμπιακό Σέντερφορ. Σε ποιο όνειρο? Τι σε ποιο όνειρο? Ναι, δεν μου λες. Σέντερφορ τον έβαλε. Ποιο έβαλε, μωρέ, Σέντερφορ? Στην ίδια δεκάδα που είχε Τζιοβάνι Αλεξανδρή και Χούτο έβαζε τον Καστίγιο Σέντερφορ. Θα με μουρλάνεις τώρα. Σέντερφορ τον έβαζε. Με Τζιοβάνι Αλεξανδρή και Χούτο μαζί. Τέσσερα Σέντερφορ είχε. Ρε φίλε, τον Αλεξανδρή δεν τον είχε ο αδέφατος. Μπερδεύεσαι. Δεν τον είχε τώρα Αλεξανδρή ο Αλέφαντος. Μπερδεύεσαι. Μπερδεύεις τις χρονιές. Εγώ μπερδεύω τις χρονιές. Ο Αλεξανδρής το 93 ήτανε. Δεν μου λες. Ο Αλέφαντος πότε ήταν στον Ολυμπιακό? 83-93-2003. Μάλιστα. Δεν μου λες. Ο Αλεξανδρής πότε ήταν στον Ολυμπιακό το 93. Δεν μου λες. Όταν ο Ολυμπιακός έχασε το πρωτάθλημα από τον Παναθηναϊκό εκείνη τη χρονιά που γύρισε ο Αλέφαντος και δεν το πήρε. Ποιος ήταν επιθετικός στον Ολυμπιακό? Μετά τα 7 του Σοκράτη, μετά τη Ριζούπολη. Συγγνώμη, ο Καστίγιο πότε ήταν? Ποιοι ήταν οι επιθετικοί του Ολυμπιακού? Ποιοι ήτανε? Οι επιθετικοί του Ολυμπιακού τότε, ποιοι ήταν? Δεν ήταν ο Καστίγιο. Βρε, ο Καστίγιο ήτανε. Ποιοι ξεκινούσανε, σου λέω εγώ. Τι σχέση έχει, όταν τον έβαζε φόρ τον έβαζε, αυτό σου λέω. Ναι, Τζοβάνι Χούτο Αλεξανδρή ξεκίναγε και έβαζε τον Καστίγιο σε δερφόρ. Άστο, Κώστα. Ρε, σε δερφόρ έπαιζε ο Καστίγιο. Το γεροφαφλατάω τι δεν βλακίε. Και άμα θες, κοίταξε τις συνθέσεις. Εγώ θα τις κοιτάξω. Θα προποντήσω αδέφατος. Ναι. Μη με βγάζει από τα άλλα. Εντάξει, Κώστα, ο γιατρός μπορεί να έχει δίκιο. Θα κοιτάξουμε μετά. Πού ξέρεις καμιά φορά γι' αυτό, γίνεται λάθος. Και ο Μιχαλίτσος τον έβαζε φόρο. Εντάξει. Για τον Μιχαλίτσο δεν ξέρω. Ρε φίλε, για τον Άρη ξέρω να σε απαντήσω ότι έπαιζε ο Καστίγιο. Για τον Άρη ξέρω. Για τον Ολυμπιακό αδέφατο δεν ξέρω να σε απαντήσω. Λέω για τη δικιά μου την ομάδα. Βέβαια. Πάμε παρακάτω. Ξέρεις τι βλέπουμε εδώ πέρα για το θέμα του Ήβιτς? Δεν κρίνουμε την πράξη, κρίνουμε μόνο κατά πόσο συμπαθούμε το θήτη ή το θύμα. Αυτό είναι το κριτήριό μας. Προφανώς το μάτς έπρεπε να διακοπεί και να δείξει 3-0 και καλά έκανε ο ΠΑΟΚ και το πήρε και έτσι είναι το σωστό. Από εκεί πέρα εγώ τι περιμένω? Δηλαδή από ένα προπονητή, για παράδειγμα ο Βαλβέρδε, που στον Ολυμπιακό προσπαθήσαμε να τον κάνουμε σαν τα μούτρα μας και δεν τα καταφέραμε. Τι περίμενα? Να πάρει το κουτάκι, να του πει έλα εδώ στο διαιτητή, εγώ αυτό το φάγα στο κεφάλι. Ζημιά μπορεί να μην μου κάνει, αλλά την επόμενη φορά μπορεί να μου κάνει. Δεν γίνεται να παίξουμε έτσι. Χαιρετώ. Αυτό έπρεπε να πει. Για μένα. Και κανένας μα κανένας δεν θα τολμούσε να του πει τίποτα. Θα τολμούσε να μιλήσει Παναθηναϊκός μετά από αυτό? Για πες μου. Τώρα μιλάς σε ένα περιβάλλον πολύ αντρικό και πολύ έτσι μπουρτάλ. Δεν είναι αντρικό. Απλά εγώ να σου πω κάτι. Ναι. Ο Ήβιτς αυτή την αντίδραση δεν έχει σημασία από προπονητή στον ΠΑΟΚ. Και προπονητή στον Ολυμπιακό τα ίδια θα έκανε. Γιατί ξέρει για ποιο λόγο. Γιατί ο Ήβιτς έχει ζήσει, όπως θα ζούσε και το αντίστοιχο στον Ολυμπιακό, όταν βαράει ο κάθε Γκαρσία μπουνιά, να βγαίνει ο κάθε Πετρουλάκης και να μιλάει για σπασμένα δόντια και να βγάζει μουσαντέο δοντιάτρους. Αυτό έχει ζήσει και ξέρει πώς να το συμπεριφερθεί. Κατάλαβες? Προσαρμόστηκε ο Ήβιτς. Ακριβώς. Καλά δεν έκανε. Άρα το περιβάλλον είναι το αρρωστημένο, δεν φταίει ο Ήβιτς. Α, ναι. Το περιβάλλον είναι το αρρωστημένο και αυτό πρέπει να αλλάξει. Όσο για αυτό που σου είπα, για κοίτα τι αλλαγές έκανε. Εκείνη τη χρονιά που πήρε ο Παναθηναϊκός στο Ντάμπλ, γιατί ξαναγυρνάμε στον Αλέφαντο. Με Δημήτρη Παπαδόπουλο, που είχε βάλει τα γκολ της ζωής του, ο Μιτόγκας που λέγαμε. Ναι. Γιατί ήταν με τι εξαιρετικούς κατέβαινε ο Ολυμπιακός. Και τι αλλαγές έκανε ο Αλέφαντος. Που έκανε αλλαγή στο 17. Και έβγαζε τον Γιωργάτο και έβαζε ποιον, για κοίτα. Για να μου πεις μετά ότι έπεσε σε δερφόρο Καστίγιο. Άσε με ρε Κώστα τώρα.
Έχει εκεί πέρα αυτό το γύρο φαφδατά που ξέρει του γύρω. Δεν ξέρω τι είναι να μου και που δεν τρέλα. Τέλος πάντων. Όχι για τον τόνο, αλλά μου ανέβασε την πίεση. Γιατρό θα είπε, ρε φίλε, εντάξει, καλά είναι. Κατέβασε. Καλά είναι ο γιατρό. Μπράβο, ρε. Χαιρετώ, παιδιά. Γεια σου, αγόρι. Αφού του τον ανέβασε την πίεση, τι να σε κάνω εγώ τώρα. Έλα, φίλε. Με τον γύρο φαφλατά, καλά σε λέει. Έλα. Πάμε σε ένα διάλειμμα. Τάκτουκ. Τάκτουκ. Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Action. Η εξωτική ομορφιά της Αφρικής και το ταπεραμέντο της Μεσογείου σπάνια συνδυάζονται. Είναι όμως και τα δύο στοιχεία της ταυτότητάς της. Ποια είναι? Your ID is loading. Μου φαίνεται παράλογο που επέλεξαν τη φωνή μου ανάμεσα σε χιλιάδες για να κάνω αυτό το διαφημιστικό. Αλλά δεν σου φαίνεται παράλογο που εσύ ακόμα επιλέγεις να χρησιμοποιείς delivery όταν μπορείς να επιλέξεις ανάμεσα σε χιλιάδες απίστευτες προσφορές. Με 2.500 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 προσφορές.